Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, ανάλογα την ώρα της ημέρας που ακούγεται την εκπομπή μας. Είναι εκπομπή Κάπου Εκεί Έξω, η ημερομηνία εγγραφής της εκπομπής απόψε 18 Μαρτίου 2021. Φτάνει και σιγά σιγά και η επέτειος. Απόψε την εκπομπή ομιλών, Τάσος. Ο Χρήστος. Καλησπέρα, παιδιά. Και η Σουμπουλιά. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, απόψε θα έχουμε μερικά θέματα, μερικές ιστορίες σχέση με ό,τι φαίνεται πως θα κυμανθεί η σχέση μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έξοδο. Μερικά έτσι, στοιχεία εδώ πέρα του τι γίνεται στη Σκωτία που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην υπόθεση της Πρωθυπουργού εδώ πέρα και επίσης θα πιάσουμε μετά του κορονοϊού, το τι γίνεται με τα εμβόλια, την πολιτική των εμβολίων και τις οποίες σχέσεις έχουμε εκεί πέρα και στο δεύτερο μέρος θα ελπίζουμε να έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη, τον ιστορικό της παρέας, να κάνουμε μια κουβέντα και μια συζήτηση σε σχέση με το 1821, τι έγινε τότε, γιατί έγινε τότε, πώς έγινε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για αρχή, να σας δώσω μια ιστορία έτσι πολύ γρήγορα σε σχέση με το τι συμβαίνει, με το πώς μάλλον θα είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία από εδώ και πέρα. Γενικά υπάρχουν διάφορα άρθρα και γνώμες και τέλος πάντων από δημοσιογράφους του χρόνου που λένε ότι τέλος πάντων τα λίγα με τα πολλά όλοι έχουν πάση περιπτώσει αποδεχθεί ότι η σχέση θα είναι δύσκολη, οπότε είναι όλοι προκατηλημένοι προς αυτό, εντάξει, και ενδεικτικά αυτό που συμβαίνει πάνω μας χάρη αυτή τη στιγμή με τα αλληλευτικά πάλι εδώ στη Βρετανία, τα οποία 75, τα οποία μέχρι πρόσφατα το 75% των ψαριών που έβγαιναν από τα βρετανικά χωρικά έδατα έβγαιναν από ευρωπαϊκούς στόλους, μεικτά, νορβηγούς, Ιταλούς, Ισπανούς και ούτω καθεξής. Και τώρα πλέον η εδώ προστασία περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, τέλος πάντων, λέει, παιδιά, κοιτάξτε, το Dogger Basin πρέπει να το κλείσουμε. Είναι η περιοχή μεταξύ Σκωτίας και Νορβηγίας, πολυχονδρικά, τα οποία είναι στα βρετανικά χωρικά ύδατα. Λοιπόν, λέει, αυτό λέει, πρέπει να το κλείσουμε, λέει, έχει υπεραλλιευτεί και πρέπει να το αφήσουμε να ανακάμψει. Μάλλον να μειώσουμε την αλληλεία σε κάποιες περιοχές και κάποιες περιοχές να τις κλείσουμε εντελώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, όχι παιδιά, αυτά που κάνετε είναι για να είναι αθήμητος ανταγωνισμός και το κάνετε επίτηδες και δεν, το συγκεκριμένος χώρος δεν έχει υπεραλλιευτεί σε τέτοιο βαθμό που να πρέπει να κλείσει εντελώς ή να μειωθεί δραστικά οι αλίες αυτών και ούτω καθεξής. Οπότε έχουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά η ταλαιπωρία συνεχίζεται για εισαγωγής και εισαγωγής εντός Βρετανίας. Οι μελέτες των διάφορων εμπορικών συλλόγων οι οποίοι έχουν μια κατανομία αναδραστηριότητα, δηλαδή αγροτικά προϊόντα και ούτω καθεξής, λένε, τα νούμερα λένε ότι διαψεύδουν αυτό που μας είχε πει η κυβέρνηση, ότι έχει επανέλθει η εισαγωγική δραστηριότητα στα πρώτης εξόδου της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα νούμερα στην ουσία αυτής λένε είναι ίσως 40% μειωμένο κατά μέσο όρο. Κάποιες βιομηχανίες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η αλεία που έχει να κάνει με γαρίδες, με μαλάκια και τα οστρακοειδή και τέλος πάντων, αυτοί έχουν πέσει στο 85% στις εξαγωγές σε σχέση πριν και μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εντάξει, κάποιοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι προσπάθησαν τέλος πάντων να δώσουν κάποιες εξηγήσεις ότι αυτό έχει να κάνει με το στοκάρισμα που είχε γίνει πριν την έξοδο, γι' αυτό έχει πέσει συζήτηση και εν πάση περιπτώσει αυτό θα επανέλθει. Αλλά τέλος πάντων μέχρι να τακτοποιηθούν τα γραφειοκρατικά και θα ελπίζουμε να επανέλθει, να τακτοποιηθούν και να τελειώσουν οι γραφειοκρατικές, όλο αυτό το πλέγμα της γραφειοκρατίας να απλοποιηθεί για να γίνει προσβάσιμο προς όλους και μόνο προσπελάσιμο από όλους. Τέλος πάντων, αυτά έτσι, σε σχέση με το τι πρέπει, μάλλον τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα σε σχέση με το πώς θα είναι τα πράγματα μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού έχουμε, ας πούμε, και τα εμβόλια τα οποία πλέον έχουν γίνει και αυτά ένα καινούργιο πεδίο ανταγωνισμού και διαμάχης πλέον μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας. Εδώ πέρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Χρήστο να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει και να προχωρήσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, Χρήστο. Καλησπέρα, παιδιά. Νομίζω όλοι ακούσαν τώρα αυτή τη εβδομάδα τον καταιγισμό των ειδήσεων σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca. Μιλάμε πάνω από 22 χώρες. Διακόψανε ή αναστήλανε τον εμβολιασμό με το AstraZeneca. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Ισλανδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ιταλία, Κύπρος και πολλές άλλες. Θα δώσουμε το link να το δείτε. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ της Pfizer και της AstraZeneca, γιατί δεν έχουμε ακούσει τίποτε απολύτως για τη Pfizer. Πέρα από τα δεδομένα που βγαίνουν από το CDC στο Vaccine Adverse Events Registry, reporting system που έχουν εκεί πέρα, ένα συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Εκεί βέβαια δεν ακούγεται αυτά, πρέπει να τα ψάξει κάποιος και να δει, έχουν φτάσει πάνω από 1.200 θάνατοι σχετιζόμενοι με τα mRNA εμβόλια, αλλά εκεί δεν μιλάει κανένας. Τώρα έχουμε την AstraZeneca που είναι εντελώς στο μάτι του κυκλώνα. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός Φαρμάκων του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, το EMA, πήγαν σήμερα επίσημα και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις θρομβώσεις και τα λοιπά, και αυτό δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχει πιστοποιηθεί και ότι το AstraZeneca το εμβόλιο είναι πολύ ασφαλές. Στην Ιταλία μάλιστα ο εισαγγελέας εκεί πέρα προέβησε κατάσχεση ολόκληρης παρτίδας εμβολίων AstraZeneca, περίπου 300.000 εμβόλια, και έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για ανθρωποκτονία, γιατί είχαν κάποιους θανάτους εκεί πέρα. Δηλαδή, κάποιες χώρες το έχουν πάρει πολύ πιο ζεστά το θέμα από ό,τι άλλες. Να θυμίσουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο, κατά τη διάρκεια της έρευνας που γινόταν, η φάση 3, που κανονικά έπρεπε να τελειώσει το Δεκέμβριο του 2023, τα έχουμε ξαναπεί αυτά πολλές φορές, δεν χρησιμοποίησε ποτέ σε ομάδα ελέγχου πλασίμπο, δηλαδή τίποτα. Ένα νεράκι, ας πούμε, που έτσι θα μπορούσε κάποιος να δει αυτοί που πήραν το τίποτε με αυτούς που πήραν το εμβόλιο, και μιλάμε για διπλή τυφλή μελέτη, πάντα γίνεται αυτή, δηλαδή δεν ξέρω ούτε αυτοί που χορηγούν το ενέσιμο αυτό το διάλειμμα αν είναι το εμβόλιο ή είναι κάποιο φυσιολογικό ορός, και ούτε οι ίδιοι αυτοί που το παίρνουν δεν ξέρουν. Αυτό γίνεται μετά από όταν τελειώσει η φάση 3 για να δουν τα αποτελέσματα. Βέβαια όλα αυτά γίνανε πολύ γρήγορα. Και από ό,τι το λέω και το ξαναλέω, αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν είχε placebo group. Δεν είχε ένα εμβόλιο της Άστα, δεν ξέρω, του είχε σε μήνυμα, δεν το είχαν πουλήσει, εναντίον της μηνικίτιδας. Τι σχέση μπορεί να έχει ένα εμβόλιο της μηνικίτιδας με το εμβόλιο του κορονοϊού, βγάλετε δικά συμπεράσματα. Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ εγώ είναι ότι προκειμένου να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μην ξέρουν αν υπάρχουν παρενέργειες, να δουν αν είναι από το εμβόλιο της μηνικίτιδας. Είναι το εμβόλιο του κορονοϊού. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, τέλος πάντων. Δεν ακούμε τίποτα για τη Pfizer. Προφανώς παίζει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, γιατί είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι αυτά τα vaccine passport, δηλαδή αυτά που τα πιστοποιητικά που θα υπάρχουν, δεν θα δέχονται κανένα άλλο εμβόλιο, το ρωσικό και το κινέζικο για παράδειγμα, που δεν έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Φαρμάκων. Το ίδιο και οι Κινέζοι σήμερα είπαν το ίδιο, ότι δεν θα δέχονται αυτά εκτός από τα δικά τους. Επομένως, αρχίζεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι. Προφανώς παίζεται και κάποιο εμπορικό παιχνίδι μέσα τώρα εδώ με την AstraZeneca και τη Pfizer. Αλλά μπορώ να πω ότι στην AstraZeneca είχαμε αρκετό θόρυβο στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 6-7 εβδομάδες, από τέλη Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά το AstraZeneca το εμβόλιο, φαίνεται να μην είναι τόσο ασφαλές στους ηλικιωμένους και τους επαθείς. Κάποιες χώρες είχαν ήδη προχωρήσει να μην το κάνουν πάνω από 60 χρονών ή κάτω από 55. Κάθε χώρα έχει διάφορες χώρες τα δικά τους, αλλά υπήρχαν θέματα με το AstraZeneca από την αρχή. Τέλος πάντων, ελπίζω να υπάρξει μια σοβαρή φαρμακοεπαγρύπνηση, προκειμένου να μελετηθούν και να μελετηθούν σωστά αυτά τα στοιχεία. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να πιστέψουμε πλέον χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που τρέξανε πρώτοι και καλύτεροι, ειδικά οι Άγγλοι, να δώσουν αυτή την άδεια στα εμβόλια αυτά, τα οποία είναι ελλιπώς μελετημένα. Αυτά για τα εμβόλια. Δεν ακούμε τίποτε για το καινούριο της Johnson & Johnson. Θα το δούμε και αυτό τώρα πώς θα πάει. Μόλις πριν την προηγούμενη εβδομάδα έγκρισε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επομένως και αυτό στους επόμενους μήνες θα αρχίσει να παίζει. Και φυσικά ούτε κατά διάνοια δεν ακούμε τίποτα για το κινέζικο εμβόλιο, που μόνο η Ουγγαρία, από ό,τι ξέρω, το έχει φέρει από χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουμπουλιά, ναι. Μια διευκρίνηση ήθελα να ρωτήσω για τον Χρήστο, γιατί έχουμε μπερδέψει τις ονομασίες των προϊόντων πλέον και δεν ξέρουμε για ποιο εμβόλιο, από πού προέρχεται το κάθε εμβόλιο. Λοιπόν, η AstraZeneca είναι της Oxford, η σύμπραξη Oxford με τη σουηδική εταιρεία AstraZeneca, έτσι δεν είναι? Ναι, αγγλοσουηδική εταιρεία είναι αυτή, αλλά το εμβόλιο, το κύριο εργαστήριο και αυτοί που είναι υπεύθυνοι που το βγάλανε είναι η Oxford, ναι. Δηλαδή της Οξφόρδης το καλό είναι αυτό που έχει αποσυρθεί τώρα από τις 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές, είναι και χώρες στην Αφρική όπως είναι το Κονγκό και κάποιες άλλες, δεν είναι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απλά, Χρήστο, τώρα που λες αυτό που είπες νωρίτερα για τον πώς, ας πούμε, ποιος να πιστέψεις πλέον, όντως υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, δηλαδή βλέποντας τις αναφορές που συλλέγει ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων για τις παρενέργειες και των δύο εμβολίων, και της AstraZeneca και της Pfizer που τρέχουν εδώ στη Βρετανία. Τουλάχιστον να πεις, έστω υπόθεση εργασίας, να πεις ότι τα δεδομένα είναι αξιόπιστα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι αξιόπιστα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο πολλής κόσμος θέλει να πάει να το κάνει. Θέλει να πάει να κάνει το εμβόλιο, να επανέλθει, ας πούμε, σε μια φυσιολογική ροή η ζωή του, όπως του διαφημίζουν με αυτό που έγινε στο Ισραήλ. Τώρα που στο Ισραήλ, επειδή έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι οι ενήλικες, όλοι βγαίνουν στα μπαρ, είναι κανονικό, έχουν επανέλθει, σου λέει όλα τα πάντα στα φυσιολογικά τους. Οπότε και εδώ ο πολλής κόσμος θέλει να πάει να το κάνει το εμβόλιο. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να κρύψει κάποιος κάτι. Απλά διαβάζοντας τις αναφορές που έχεις δίκιο ότι από θέμα αξιοπιστίας πάσχουμε πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω ότι είναι ακριβής, εγώ βλέπω πολύ απλά ότι ναι μεν τα δύο εμβόλια δεν έχουν τις ίδιες παρενέργειες, αλλά το σύνολο των παρενεργειών και το σύνολο των θανάτων που υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του εμβολίου και των θανάτων, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα μεταξύ της Pfizer και της AstraZeneca. Δηλαδή δεν έχουμε, ας πούμε, η μία εταιρεία να έχει 5 φορές ή 10 φορές περισσότερες παρενέργειες από την άλλη. Είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και μου μετέφεραν και εμένα σε κατηδίαν συζήτηση ότι στην γερμανική τηλεόραση οι εκεί δημοσιογράφοι αναρωτιούνται για το ίδιο πράγμα. Ότι σου λέει, μα από ό,τι φαίνεται και της Pfizer το εμβόλιο έχει παρενέργειες και της AstraZeneca το εμβόλιο έχει πάνω κάτω τις ίδιες παρενέργειες, το ίδιο ποσοστό παρενεργειών, να το πούμε καλύτερα. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα με το εμβόλιο της AstraZeneca μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και αν κάποιος ήθελε να πει είναι θέμα, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να παραδώσουν τους παρτίδες, κάτι που πολεμάει αυτή τη στιγμή η AstraZeneca στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ολλανδία, ο EMA εκεί πέρα δεν δίνει άδεια πιστοποίησης σε ένα εργοστάσιο της AstraZeneca, το οποίο ανήκει στην εταιρεία, με συγχωρείτε, στη Halix, η οποία σαν εταιρεία στο χώρο, ο οποίος έχει ασχοληθεί λίγο, είναι εταιρεία που έχει παράγει και εμβόλια και φαρμακευτικές ουσίες στο παρελθόν, δηλαδή δεν είναι καινούργιοι άνθρωποι, δεν είναι ότι είναι κάποιοι άσχετοι που κάνανε, ξέρω εγώ, φτιάχνανε, που λέει ο λόγος, πατατάλευρα και ξαφνικά βρεθήκαν να φτιάχνουν εμβόλια, δεν είναι σε αυτό το στυλ. Είναι άνθρωποι που είναι του χώρου και παρόλα αυτά δεν μπορούν να πάρουν άδεια για την παραγωγή του εμβολίου. Και έχεις, ας πούμε, αυτό το παιχνίδι που παίζεται πλέον, δηλαδή ότι από ό,τι φαίνεται δεν μιλάμε για επιστημονικά κριτήρια, τα οποία, εντάξει, είπαμε, όπως και είπες, Χρήστο, θα σου πάνε, η όλη διαδικασία πάσχει σοβαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, όποιες παρενέργειες που δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί μιλάμε για τώρα για τις βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμα δεν ξέρει κανείς τίποτα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Πώς το φώναξε, αφού τα εμβόλια έχουν 3-4 μήνες που δίνονται και μελετήθηκαν μόνο για 6 μήνες, αντί για τουλάχιστον 34 χρόνια. Μπράβο. Οπότε θέλω να πω ότι πλέον μιλάμε για πολιτική διαφωνία εδώ πέρα. Δεν είναι επιστημονική διαφωνία. Δηλαδή και το εμβόλιο της Pfizer και της AstraZeneca, που επίσης δεν ξέρουμε κατά πόσο ποιο είναι αποτελεσματικό, ποιο είναι πιο αποδοτικό και όλα αυτά. Πάνω κάτω μπορεί να έχουν την ακριβώς αποτελεσματικότητα και απόδοση. Πάση περιπτώσει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Τάσο. Μιλάμε τώρα ότι το εμβόλιο της Pfizer, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, που συζητείται, ας πούμε, στο Big Pharma, διάφορα website, θα είναι το καλύτερο φάρμακο, το πιο προσφοφόρο στην ιστορία των φαρμακοβιομηχανιών. Γιατί μην ξεχνάμε, η Pfizer πάει για δεύτερο αυτή τη στιγμή, έτσι πως πάει με αυτή τη φόρμα, γιατί δίνεται στις ΗΠΑ, δίνεται σε όλη τη Βόρεια Αμερική, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η AstraZeneca δεν παίζει στις ΗΠΑ, παίζει Moderna. Το έχουν πάρει πάρα πολλές άλλες χώρες που δίνουν πολλά εμβόλια και άλλα. Και το κινέζικο παίζει από την Ασία μεριά, ας πούμε. Η Ρωσία το έχει δώσει στην Τουρκία από ό,τι ξέρω, αλλά λίγες χώρες, Λατινική Αμερική, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί είδαμε τι γινόταν, ας πούμε, το σχολιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Η Pfizer ζητάει γη και είδωρο από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, μέχρι και ζητάει από την Αργεντινή, ας πούμε, να δώσει για εγγύηση, γιατί αρνηθήκαν εκεί οι Αργεντινοί να γράψουν ότι πώς το λένε, το πούνε ξεκάθαρα ότι δεν θα είναι η Pfizer υπεύθυνη για παρενέργειες κτλ. Και για μηνύσεις, και τους ζητάνε για εγγύηση μέχρι και σε ερωτικές βάσεις. Δηλαδή, μιλάμε σε τέτοιο βαθμό έχουν φτάσει η Pfizer, χώρες της Λατινικής Αμερικής, να παίζει τέτοιο παιχνίδι, μια φαρμακευτική εταιρεία να παίζει σε επίπεδο κυβερνήσεων και χωρών και να ζητάει τέτοια ειχέγγυα. Όπως είπε και ο δικός μας ο Κούλης, τώρα εμείς με μικρή χώρα δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με ένα κολοσσό φαρμακευτική εταιρεία. Το έχει δηλώσει κιόλας από το γελίος, ο φερόμενος σαν πρωθυπουργός που έχουμε. Χρήστο, είναι το φαινόμενο της εποχής μας αυτό τελικά και πρέπει να αρχίσουμε να ξυπνάμε και να το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι μόνο η μία φαρμακευτική εταιρεία, είναι γενικά η μεγάλη. Τώρα βλέπουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες και πόσο πολλοί έχουν διεισδύσει ακόμα και στις θεσμικές λειτουργίες ενός κράτους. Αργότερα θα δούμε κάποιες άλλες, ή λίγο πιο πριν, ίσως είδαμε κάποιες άλλες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Είναι αυτό το φαινόμενο των πολυεθνικών, οι οποίες έρχονται να πρώτον υποσκάψουν τα κράτη με τη συνέργεια των κρατικών λειτουργών και στο τέλος θα τα αντικαταστήσουν κιόλας. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίζει μόνο τα εμβόλια που είναι ευρωπαϊκού χώρου ή αμερικανικού χώρου. Η Βρετανία δεν παραδέχεται ότι το δικό της το προϊόν είναι ελαττωματικό, ενώ όλες οι άλλες χώρες το έχουν ακυρώσει. Η Κίνα θα παραδέχεται μόνο τα εμβόλια, μόνο το δικό της το εμβόλιο. Αυτή η συμπεριφορά είναι προστατευτισμός του προϊόντος τους, το οποίο οι επιχειρήσεις κάνουν γενικά. Και όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν επιχειρήσεις γενικά στον δυτικό κόσμο. Απλά τώρα πλέον στο παιχνίδι μπαίνουν και οι θεσμικές μας λειτουργίες, η κρατική λειτουργία. Και όλα αυτά που ξέραμε ως ανεξάρτητες αρχές, ανεξάρτητες επιτροπές, τα δικαιώματα των ανθρώπων, οτιδήποτε, οι ατομικές ελευθερίες, παίρνουν και αυτά και γίνονται και αυτά μέρος του μάρκετινγκ και θα υποστούν και αυτά κάποιες αλλοιώσεις αναλόγως με το πώς συμφέρει τις μεγάλες εταιρείες. Και τελικά είχε δίκιο ο φερόμενος ως πρωθυπουργός, είχε δίκιο ακριβώς επειδή εκφράζει αυτό το σύστημα, ότι το εμβόλιο θα το επιβάλλει η αγορά, γιατί οι επιτροπές και τα δικαστήρια δεν μπορούν να σου πούνε επιβάλλεται να κάνεις το εμβόλιο, δεν μπορούν να επιβάλλουν στον πληθυσμό τελικά υποχρεωτικό εμβολιασμό, όπως αποφασίστηκε και θα μας πεις και εσύ για την, μέσα στην Βρετανική Βουλή που έγινε αυτή η συζήτηση για το αν τελικά θα βγει πιστοποιητικό εμβολιασμό και αν αυτό θα λειτουργήσει ως διαβατήριο για μετακίνηση κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει θολώσει πάρα πολύ το πού τελειώνει το κράτος και πού αρχίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες και τα συμφέροντά τους. Αυτό που λες τώρα, τα πιστοποιητικά αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά. Τώρα σήμερα η AIATA, αυτή η International Aviation Transport Authority, η διεθνής αρχή για τις αερογραμμές, άρχισε να πιλωτάρει, ας πούμε, αυτό το ηλεκτρονικό QR code που έχουν, ας πούμε, και να βγαίνουν. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, εντάξει, για την ώρα. Και είναι αδύνατο να το ζητήσουν αυτό το πράγμα σε αυτή τη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχει εμβολιαστεί πέρα από το Ισραήλ που έχει εμβολιάσει 90 εκατομμύρια. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει φτάσει σε επίπεδα σοβαρά εμβολιασμού, ας πούμε. Επομένως, δεν μπορώ να το κάνω υποχρεωτικό. Σε αυτό που ανέφερε και που είχαμε συζητήσει στις προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει αυτό το petition που σε ό,τι αφορούσε την υποχρεωτικότητα των εμβολίων και των πιστοποιητικών εμβολίων που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν. Έχει 34.000 υπογραφές τη στιγμή. Συζητήθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή και από ό,τι φαίνεται, φυσικά και όπως είχαμε αναφέρει, είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνουμε υποχρεωτικό κυβέρνηση. Ωστόσο, εξαιτίας του χώμου κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, ίσως στους γιατρούς, ίσως να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο όταν θα ανοίξει την οικονομία σπορ που λένε το, ας πούμε, που θα είναι το άνοιγμα του επόμενου 1-2 μήνες, για να το χρησιμοποιήσει εκεί, λέει, αν και εφόσον. Αλλά υποχρεωτικότητα δεν υπάρχει, το είπαμε και σε πρώτη φορά, δεν υπάρχει ούτε με σφαίρες αυτή τη στιγμή να λάβει πολιτικό κόστος και να κάνει προοδικά τα εμβόλια, ας πούμε, με πιστοποιητικό εμβολιασμό, που να αλλάξει ολόκληρη νομοθεσία, να περάσει από την Βουλή των Λόρδων. Έχει μια ολόκληρη προπαρασκευή. Αυτό το πράγμα να πάρει και δεν νομίζω να έχει μετά από τη λέλαπα που έχετε, μπορεί να ανοίξει το lockdown, να τολμήσει να κάνει και αυτό και να αναλάβει το πολιτικό κόστος. Ναι, βεβαίως, Χρήστο, και να δει κανείς και τα πρακτικά της συζήτησης και την προπαρασκευαστική αναφορά που η οποία είχε κατατεθεί στους βουλευτές οι οποίοι θα συζητούσαν το θέμα. Κάτι το οποίο τέλος πάντων τόνισαν είναι πάλι, ας πούμε, αυτές οι διαφορές στο πέρα της Σκωτίας που έχουμε. Τέλος πάντων, η Σκωτία προσπαθεί να είναι εντός ή εκτός Ενωμένου Βασιλείου και όλα αυτά και λέει, τέλος πάντων, λέει, βλέπουμε, λέει, με πολύ προσοχή, λέει, τις κινήσεις, λέει, της σκοτσέζικης κυβέρνησης, η οποία σκέφτεται παρόμοιες κινήσεις με χώρες του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά, λέει, παρόλα αυτά, λέει, δεν βλέπουμε πώς αυτό που θα είναι και εφαρμόσιμο και θα μπορούσαμε ποτέ να το φέρουμε αυτό σε ισχύ νόμου. Απλά, τώρα που μιλάμε για την υποχρεωτικότητα, υπάρχει όμως, ας πούμε, κάτι το οποίο έχετε την πίσω πόρτα εδώ δυστυχώς, ότι μιας και κάποια πράγματα ίσως να τα επιβάλλει η αγορά, είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Βρετανία για τους υπάρχουν, ας πούμε, αν θέλει να απολυθεί κάποιος, τέλος πάντων, υπάρχουν, ας πούμε, συγκεκριμένοι όροι και τρόποι με τους οποίους μπορείς να απολυθείς ή μπορεί να σε απολύσει ο εργοδότης σου. Και δυστυχώς, αν σου πει ο εργοδότης, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να εμβολιαστείς, και έστω κι αν εσύ επικαλεστείς, όχι την άρνηση του εμβολίου, δηλαδή ότι δεν θες να εμβολιαστείς πίσω, δηλαδή αυτό δεν καλύπτεσαι σχεδόν πουθενά. Αυτό που καλύπτεσαι είναι να πεις, παιδιά, εγώ το φοβάμαι το εμβόλιο. Όχι, δεν θέλω να εμβολιαστώ, αλλά ξέρω εγώ. Έχει βγει στο πόδι, είναι έτσι, είναι αλλιώς, έχει πολλές παρενέργειες, φοβάμαι και τον εαυτό μου κτλ. Φοβάμαι να το κάνω. Έχω αυτή τη δυσχέρεια, ας το πούμε έτσι, το φόβο. Εκεί, δυστυχώς, από ό,τι έχουμε δει και σε κάποια αποστάσματα δικηγόρων οι οποίοι υπάρχουν στο YouTube σε σχέση με τα του βρετανικού νομικού πλαισίου, λένε το εξής, ότι κατά πάσα, κοίτα, ο εργοδότης λέει θα σε απολύσει. Μπορεί να σε απολύσει σε αυτή τη φάση. Μπορείς να τον πας στο δικαστήριο, αλλά δυστυχώς θα συμβαίνει πρακτικά το εξής, ότι το δικαστήριο θα τελεσυδικήσει σε ένα χρόνο το αργότερο και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα σου δώσουν το πολύ το μισθό ενός χρόνου. Δηλαδή είναι λίγο άδωρον-άδωρον με αυτή την έννοια. Στο διάμεσο θα πρέπει να βγάλεις και εσύ κάποιο μεροκάματο. Δεν μπορείς να πας έτσι. Πώς θα πας? Εκτός αν, ας πούμε, έχεις κάποιες καταθέσεις, τέλος πάντων ο σύντροφός σου έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό μισθό του, ώστε να μπορείς να ζήσεις στην κηδεία. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε που το πάω. Δηλαδή ότι ακόμα και στη Βρετανία που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει υποχρεωτικό. Από την άλλη, δεν μπορεί να σταματήσει εργοδότες οι οποίοι θα πούν, ίσως να πούν κάποια στιγμή στους υπαλλήλους τους, παιδιά, ή το κάνετε ή πάτε σπίτι σας. Βέβαια, αν αυτό γενικευτεί, ίσως ας πούμε και οι εργοδότες να μην θέλουν να το πάνε πολύ μακριά, γιατί αν δει κανείς ότι αν θα πρόκειται να απολύσω 50 άτομα και θα πρέπει να πληρώσω 50 μισθούς για ένα χρόνο, αυτό θα γίνει πολύ ακριβή αυτή η διαδικασία, γιατί αν απολύσεις κάποιον πρέπει να τον αντικαταστήσεις. Γιατί, εντάξει, εκτός αν τον είσαι απολύσεις για ανικανότητα ή ότι αν έχει γίνει, έχει πιάσει σε δυσμένη κτλ. Υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να φέρεις κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι προφανώς. Αλλά φανταστείτε το ποιο θα είναι το κόστος στην εργοδοσία, αν θα πρέπει να απολύσει 50 άτομα, να προσλάβει 50 και στους 50 που απόλυσε να δώσει και 50 ετήσια μεροκάματα για ένα ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, Τάσο, πολύ φοβάμαι ότι μέσα στο οικονομικό σκηνικό, έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά το lockdown, πολλές επιχειρήσεις θα απολύσουν με όποια πρόφαση βρούνε και δεν θα μπορέσουν να προσλάβουν καινούριο προσωπικό. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και οι άνθρωποι που κάνανε το εμβόλιο με την προσδοκία να κρατήσουν την δουλειά τους, ή γιατί και αυτά συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα κυρίως. Στο δημόσιο τομέα στην Αγγλία είσαι λίγο πιο προστατευμένος, αλλά στον ιδιωτικό τομέα ξέρω ανθρώπους που απολύθηκαν επειδή χτύπησαν στο πόδι τους, έπρεπε να μπουν στο γύψο και να είναι εκτός δουλειάς για 3 μήνες και δεν κάλυψε η εταιρεία τους τα νοσήλια και ούτε τους κράτησε στην εργοδοσία. Γυναίκες απολύονται επειδή μένουν έγκυες. Γενικά, δηλαδή, στον ιδιωτικό τομέα, σε μια χώρα που είναι το μάτι του κυκλώνα στην ελεύθερη αγορά και στο ελεύθερο κεφάλαιο, δεν είσαι και τόσο προστατευμένος. Δηλαδή, είσαι πολύ ευάλωτος σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Και φοβάμαι ότι έτσι που θα διαμορφωθεί η οικονομία, κόσμος θα απολυθεί με αυτή την πρόφαση, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν οικονομικά, ή πολλές ίσως να κηρύξουν και πτώχευση. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε χιλιάδες χιλιάδων απολυμμένους, δυστυχώς, από εδώ και πέρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, ο νόμος στην Αγγλία σου δίνει το δικαίωμα, τελευταία φορά που κοίταξα εγώ πολύ πρόσφατα, να αρνηθείς εμβολιασμό για θρησκευτικούς λόγους και για ιατρικούς λόγους. Ότι και υπάρχει και το ότι μπορείς να αρνηθείς τον εμβολιασμό, γιατί μπορείς να πεις ότι σου προκαλεί φόβο αυτό το πράγμα, ότι έχεις το hesitation, αυτό το μάγουμα, να το πούμε έτσι. Να επικαλεστείς άγχος και ψυχική βλάβη. Όχι απλά ψυχική, απλά ότι ναι, τέλος πάντων δεν αισθάνεσαι αυτοπεποίθηση, δεν έχεις, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση, τέλος πάντων δεν πιστεύεις, ας πούμε, στην ασφάλεια του εμβολίου, τέλος πάντων. Όχι να είσαι αντι-vaxxer και εναντίον των εμβολίων κτλ. Αυτό είναι άλλο καπέλο, στο οποίο δεν καλύπτεσαι εκεί πέρα. Αλλά ότι γενικά έχουμε να δούμε, όπως το είχαμε αναφέρει πριν 2 εκπομπές, ότι πλέον κοιτάνε οι στατιστικολόγοι εδώ πέρα των οικονομικών για διψήφια ποσοστά ανεργίας, γύρω στο 10%, δηλαδή διπλάσια από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, μεσοσταθμικά. Και αν φανταστεί κανείς ότι όταν έχεις, ας πούμε, 5% σε όλη τη Βρετανία και τις περιοχές που έχουν 20%, 15% δηλαδή, 4 και 5 φορές επάνω την ανεργία που έχει η χώρα, του μέσου όρου της χώρας, φανταστείτε ποια ποσοστά ανεργίας θα μιλήσουμε, αφού ανοίξει το κλείδωμα, σταματήσουν οι επιδοτήσεις, μπουν τα καινούργια φορολογικά μέτρα σε δράση, και δηλαδή, με άλλα λόγια, πολλοί κόσμος θα ζήσει την ανεργία που έζησε η Βρετανία στα τέλη του 80, που είχε 30, ναι, στα μέση. Επί Θάτσερ. Μπράβο. Και δυστυχώς αυτό θα έρθει, είτε έχεις κάνει το εμβόλιο, είτε δεν το έχεις κάνει. Yeah. Έτσι, αυτή η λέλαπα είναι μπροστά μας και είναι λόγω του lockdown. Αυτό που λένε όλοι αυτοί οι επιστήμονες στις εκπομπές που κάνει ο Σαχίνης και εδώ στο κανάλι του ΕΠΑΜ, στο ηρωή, συνεχώς το λένε. Το lockdown σκότωσε την οικονομία και η οικονομία θα σκοτώσει πολύ περισσότερο κόσμο από εδώ και πέρα. Έτσι ακριβώς. Και πλέον έχουμε, πλέον όντως δεν θα χρειάζεται να την οποιαδήποτε πρόφαση, γιατί όπως είπαμε ήδη η εξαγωγική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς στη Βρετανία έχει πέσει μεσοσταθμικά στο 40% σε σχέση με πριν την έξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τώρα τον κορονοϊό, έχουμε το συνέχεια διαρκές κλείδωμα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά και οι εταιρείες θα μπορούν να σου πούνε κάλλιστα πως το κάνουν, δεν είναι καινούριο, δεν είναι λόγω κορονοϊού, μιας και να θυμίσουμε εδώ πέρα έτσι εντάχει 2-3 πράγματα για τη Βρετανία, ότι κλαδικές, συλλογικές και άλλου τύπου συμβάσεις που κάποτε υπήρχαν στην Ελλάδα, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν πλέον. Εδώ στη Βρετανία αυτό το έχουν ξεπεράσει πολλά χρόνια πριν. Η Pfizer τα ξέκανε όλα αυτά. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δηλαδή έχει και κόσμο που δεν τα θυμάται καν αυτά πλέον. Έχει βέβαια και πολλοί κόσμο που μπήκε στην αγορά εργασίας, δεν τα ζησε ποτέ αυτά. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Ο εργοδότης έχει μια ευελιξία, την οποία κατά αναλογία υπό φυσιολογικές συνθήκες την έχει και ο εργαζόμενος. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, οποιασδήποτε στιγμή, αν θέλει να φύγει, να αφήσει, ας πούμε, 3-4 εβδομάδες να δώσει μια ειδοποίηση και να σκοτεινεί να φύγει. Δεν έγινε τίποτα όλα αυτά. Πάση περιπτώσει, στο διατάφτα είναι αυτό, ότι έχουμε να δούμε πολλά πράγματα στην άρση του κλειδώματος και εδώ πέρα θα ήθελα να θυμίσω λίγο ας πούμε, κάποια πράγματα από τα οποία λίγο μας προσανατολίζουν εδώ πέρα. Δηλαδή, τα ακούμε στις ειδήσεις και προσανατολιζόμαστε λίγο σε σχέση με το τι έρχεται. Δηλαδή, πριν 2 μέρες ένας βουλευτής των συντηρητικών στη Βουλή των Κοινών έβγαλε, τέλος πάντων, με τα στοιχεία τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, τα οποία μπόρεσε και είχε πρόσβαση ως βουλευτής, και έκανε μια επερώτηση στη Βουλή σε σχέση με το τι γίνεται με την ένοχη διοικητική εξέταση εδώ πέρα της Πρωθυπουργού. Ότι από ό,τι φαίνεται στην ΕΔΕΤ η Nicola Sturgeon, η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, στην 8ωρη ΕΔΕ που είχε, από ό,τι φαίνεται έχει πιαστεί ότι ψεύδεται ανερυθρός και με επίταση. Έλα, πρωθυπουργός και ψεύδεται. Ναι, το ξέρω, ναι. Τώρα, ας πούμε, το κλίμα σας φταίει εκεί πάνω, Τάσο. Ναι, κοίτα, εντάξει, τώρα μου πεις, έχουμε συνηθίσει από την Ελλάδα, ας πούμε, τους αδιάφορους πολιτικούς μας και όλα αυτά, που τέλος πάντων είναι όλοι περιστέρες, αγνές και ναι, αυτά, ας πούμε, τα βάρβαρα που γίνονται εδώ πέρα, δεν τα ξέρουμε εμείς τώρα στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει αυτό, ναι παιδιά, συμβαίνει και αυτό, οι πολιτικοί εδώ πέρα στη Σκωτία ψεύδονται, ναι, συμβαίνει και αυτό. Και απλά έκανε την επερώτηση ο βουλευτής εδώ στο κοινοβούλιο, μάλλον εγώ φαντάζομαι ο άνθρωπος το κάνει από σπόντα για να μην θαυτεί, να μην περάσει έτσι. Και από ό,τι φαίνεται δηλαδή, ένα από τα ψέματα που έχει πει η Nicola Sturgeon, η οποία αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή να σας δώσουμε μια σύνοψη, ο πρώην πρωθυπουργός της Σκωτίας και πρώην πρόεδρος του Σκοτσέζικου Εθνικού Κόμματος, φαίνεται ότι το παιδί, τέλος πάντων, είχε, όπως το λένε, τέλος πάντων, τον ονομικό όρος, ή τέλος πάντων η γλώσσα, η λέξη που χρησιμοποιείται εδώ πέρα, ας την αποδώσουμε στα ελληνικά ως απρέπειες. Σε σχέση με τη σχέση που είχε και τον τρόπο που συμπεριφέρονταν απέναντι σε γυναίκες του προσωπικού του. Μάλλον, με συγχωρείτε. Στις γυναίκες, σε υπαλλήλους του. Λοιπόν, είναι το αντίστοιχο ανάρμοστο που είχε κάποιος άλλος πολιτικός με άλλο του υπαλληλικού του προσωπικού. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Μάλλον καλύτερο, μάλλον Σουμπουλιά, αυτή είναι η καλύτερη απόδοση. Να το πούμε έτσι, όπως το πες, ανάρμοστο. Λοιπόν, επανήλθε το ανάρμοστο στην δημοσιότητα, δηλαδή. Βέβαιως, βέβαιως. Λοιπόν, φαινόταν, υπήρχαν κάποιες υπόνοιες. Στην πιάτσα, τέλος πάντων, περί της Ιερουσαλήμ και τα λοιπά λένε ότι αυτές δεν είναι υπόνοιες, ότι όντως ο τύπος είχε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπε μούσμουλα, μιλάει για μούσμουλα στις υπαλλήλους του, να το πούμε έτσι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, το ξέραν όλοι στην πιάτσα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε γίνει κάτι πολύ τρανταχτό, ας πούμε, κάποιος βιασμός, κάτι τέτοιο, ας πούμε, για να υπάρχει, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, για να κινηθεί η δικαιοσύνη σε δεύτερη φάση. Μάλλον σε πρώτη φάση, εκείνη την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κάποια στιγμή βγαίνει, αφού αποχωρεί ο Σάλμον από την πολιτική, φεύγει, βγαίνει, αρχίζει να φαίνεται ότι θα βγει αυτό στον αφρό, και η Στέρτζον, τέλος πάντων, αντί να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει ως πρωθυπουργός, δηλαδή να καλέσει την Επιτροπή του Κοινοβουλίου πέρα από των νομικών, να γίνει δηλαδή μια ιδέα για το τι είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ κατήχε το θόκο και όλα αυτά, γιατί να το βγάλει κανονικά όπως έπρεπε να βγει. Η ίδια, από ό,τι φαίνεται, το αποσιωπά το θέμα, φέρεται ότι προσπάθησε να βρει κοπέλες οι οποίες ήταν υπάλληλοι του Σάλμον και είχαν υποπέσει της προσοχής του και τα λοιπά, και είχαν γίνει αυτές οι απρέπειες και όλα αυτά, για να μπορέσει για να προχωρήσει η νομική υπόθεση, να τον πάνε δηλαδή στα δικαστήρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί τέλος πάντων, μέχρι να βγουν όλα αυτά στον αέρα, η εντύπωση που είχα εγώ προσωπικά είναι ότι ήθελα απλά να διατηρήσει μια απόσταση με τον αποχωρώντα πρωθυπουργό, για τους χύψη λόγους, τέλος πάντων. Δηλαδή να εμφανεί ότι ήταν κολλητάρια και έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω, ήθελα να το παίξω ότι εγώ είμαι ανεξάρτητη και έφτασα εδώ που έφτασα μόνο με το σπαθί μου και δεν χρωστάω τίποτα σε κανένα. Δεν ξέρω. Εγώ κάπως το είχα δει, ήταν, ας πούμε, θέμα ικανοποίησης του εγώ της. Εν πάση περιπτώσει. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, φαίνεται ότι υπήρχε πολύ φτιάρι από πίσω και από κάτω. Και αυτό τώρα έχει βγει. Βγήκε προχτές στη δημοσιότητα καλά. Η Επιτροπή θα βγάλει το πόρισμά της μέχρι τις 20 του μηνός το αργότερο. 20 είναι Σαββάτο, Κυριακή μάλλον, ναι. Το αργότερο θα βγει το πόρισμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πρωθυπουργού, τέλος πάντων, έχει βγάλει μια δήλωση, τέλος πάντων. Η Επιτροπή, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής λέει, εμείς δεν θα σχολιάσουμε μέχρι να εκδοθεί το πόρισμα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, μετά τη συνέντευξη του πρίγκιπα με τη σύζυγό του, μετά το ένα μετά το άλλο, αυτό έχει σημασία, γιατί τουλάχιστον ίσως πάνω σε αυτό με βάση αυτό να σταματήσουν, ας πούμε, και οι βαφκαλισμοί του S&P για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, με τους όρους και τα περίεργα σενάρια τα οποία μας είχαν πουλήσει στο πρώτο δημοψήφισμα που κάναμε, το οποίο είπαν θα τιμήσουν τους όρους, ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι όρος, μάλλον κάτι το οποίο θα το ξαναεξετάσουμε σε μία γενεά, δηλαδή πολύ χοντρικά σε 30 χρόνια και το καθεξής. Οπότε ελπίζω πάνω σε αυτό, και φοβούνται και αυτό το φοβούνται και κάποια στελέχη του S&P, ότι μέχρι στιγμής φαινόταν ότι στις εκλογές θα τους ψήφιζε ο κόσμος μονοκούκι ξανά και θα πηγαίναν, ας πούμε, θα παίρνουν το κοινοβούλιο του εδώ παραμάσκαλα, τις θέσεις στο Westminster πάλι, ας πούμε, θα είχαν πολύ μεγάλη πλειοψηφία κτλ. Και μάλλον θα είχαμε κάποιο δημοψήφισμα, κάποιο τύπο δημοψήφισματος. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, η όλη υπόθεση της σπέκουλας, φέρεται ότι προσπαθούσε η παρούσα πρωθυπουργός να υποσκάψει τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας και να τον στείλει φυλακή στην ουσία. Πόσο ο πρώην πρωθυπουργός έχει βγει και έχει πει πολλά πράγματα για διαφθορά, και έχει εκθέσει πράγματα και πρακτικές. Όλο αυτό το αυτός ο συμφερτός που βγαίνει, που πλέον αρχίζει και βγαίνει, και τώρα ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε, ας πούμε, μετά το πόρισμα της Επιτροπής εδώ του Κοινοβουλίου, φοβούνται αυτό το πράγμα θα τους στοιχεί στις εκλογές φέτος, το οποίο προσωπικά, έτσι ας πούμε, εγώ θα ήθελα να το δω, όχι τίποτα άλλο, κυβερνάνε εδώ πέρα πόσα χρόνια και το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, γιατί επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεως, ότι έχουν πάει όλους τους δείκτες που έχουν στον έλεγχό τους στον πάδο σε αυτή τη χώρα. Οπότε, ας πάει, ας αναλάβει και κάποιος άλλος, να δούμε, ας πούμε, πας και κάποιος που μπορεί καλύτερα. Αλλά... Αυτό που είναι αξιοσημείωτο και στην περίπτωση της Σκωτίας και στην περίπτωση του τι συμβαίνει στην Αγγλία τώρα, βγαίνουν και ψάχνουν ποιος είναι υπεύθυνος, και στην περίπτωση της Ελλάδας για τους ανθρώπους που μας ακούνε κάτω στην Ελλάδα και ίσως να μην γνωρίζουν τα εσωτερικά της Αγγλίας. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κοινό παρανομαστή είναι ότι όταν έρχεται η ώρα του να πληρωθεί το μάρμαρο και να αποδοθούν ευθύνες, όταν όλοι οι δείκτες, όπως είπε στο Τάσο, είναι κάτω, όταν η ανεργία έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί και έρχεται φοροκαταιγίδα, όταν οι άνεργοι θα είναι 3, 4, 5 εκατομμύρια στην Ελλάδα, τότε ξεσπάνε όλα τα σκάνδαλα που έχουν να κάνουν με πικάντικες ιστορίες. Ή σκάνδαλα διάφορου άλλου περιεχομένου, τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τα πραγματικά προβλήματα και τα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων, τα οποία οι ίδιες οι κυβερνήσεις που κυβερνάνε έχουν δημιουργήσει. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, γιατί μίλησες, Τάσο, για προσπάθειες από προσανατολισμού. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι χρειάζονται εδώ στη Βρετανία πολλές τελικά προσπάθειες από προσανατολισμού. Μια εβδομάδα βγαίνει η Μέγκαν, την άλλη εβδομάδα βγαίνει η Νίκολα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα χρειαστούν κάποια άλλη ιστορία, γιατί πλέον δεν μπορεί να κρατηθεί η ανησυχία του κόσμου. Και αν μιλάμε για ανησυχία και αναβασμό στην φλεγματική Βρετανία, φανταστείτε γιατί θα πρέπει να μιλάμε κάτω στην Ελλάδα και στον Νότο γενικότερα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα, Σουμπουλιά, θα ήθελα μάλλον να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο Χρήστος χρειάστηκε να φύγει, έχετε τις καληνύχτες του. Οπότε κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα εδώ πέρα και στο δεύτερο μέρος θα επανέλθουμε με μια συζήτηση, μια κουβέντα σχετικά με το 1821 και τα λοιπά, μιας και από ό,τι φαίνεται μόνο θα μιλήσουμε φέτος γι' αυτό, δεν πρέπει να το εορτάσουμε λόγω περιορισμών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Καλησπέρα σας, η εκπομπή από εκεί έξω και πάλι μαζί σας. Στο δεύτερο μέρος έχουμε παρέα τον Δημήτρη απόψε. Δημήτρη. Χαίρετε, τι κάνουμε? Όλα καλά. Η Σουμπουλιά επίσης έχει επιστρέψει και ο Μιλών Τάσος, είπαμε ο Χρήστος, χρειάστηκε να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, μιας και έρχεται φτάνει η επέτειος για τα 200 σε μια εβδομάδα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε ούτε παρελάσεις, δεν θα έχουμε εκδηλώσεις, δεν θα έχουμε τίποτα, θα περάσει τον ντούκου. Και με το φερόμενο Σελίνα Πρωθυπουργό να κάνει touch με τον Ερντογάν απέναντι και να μοιράσουν το Αιγαίο, γιατί προφανώς όπως έχουν πει και διάφοροι αριστεροί το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Και με τι άλλο ο φερόμενος Σελίνας Πρωθυπουργός το σέβεται αυτό, ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Κατά συνέπεια λέει, αυτά τα εθνικές επέτειες, τι είναι αυτά, τι έγινε. Εξάλλου είναι και αντίθετος του νατιβισμού, δηλαδή του δικαιώματος να είσαι αυτόχθον και να έχεις χώρα στην οποία μπορείς να δηλώνεις ότι είσαι αυτόχθον. Και το έχει πει δημοσίως το 2018 σε ένα συνέδριο του Ισραηλιτικού λόμπι στη ΣΥΠΑ. Το δήλωσε περί χαρίς και μέσα στην περηφάνεια ότι είναι αντίθετος του νατιβισμού. Και νομίζω ότι γι' αυτό του δώσανε και τη δουλειά εκεί στη γειτονιά τους, μάλλον. Να κάνει ωραίες δουλειές και με τους Τούρκους και με τους Ισραηλινούς. Εντάξει τώρα, κατά πόσο θα μπορούσε ας πούμε, να χαρακτηριστεί νατιβισμός η ύπαρξη του ελληνικού έθνους και κράτους, δεν νομίζω. Είναι πάλι μάλλον εμπίπτει σε αυτό που λέμε ότι παιδιά να ανοίξουμε και ένα λεξικό καμιά φορά δεν είναι κακό. Εντάξει, πέρα από τα γνωστά του Βιβλίου της Ιστορίας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το Βιβλίο της Ιστορίας του Λυκείου μιλάει για την Επανάσταση όπως την είχαμε διδαχθεί εμείς, ελλιπώς μεν, αλλά τουλάχιστον την είχαμε διδαχθεί, γιατί αν κρίνουμε από αυτά που έχω ακούσει πρόσφατα περί συνοστισμού στο λιμάνι της Σμύρνης, ίσως ας πούμε η Επανάσταση του 21 να έχει περάσει ως μια ελαφρά διαφωνία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ίσως να είναι κάπως έτσι. Μια πορεία διαμαρτυρίας. Ναι, μπράβο. Στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι ακριβώς. Αλλά μιλώντας για την Επανάσταση, τέλος πάντων, σε σχέση με το σήμερα περισσότερο, γιατί εντάξει, καλό είναι να ξέρει κανείς την ιστορία, αλλά είναι αυτό ότι μαθαίνεις την ιστορία για να δεις πού πηγαίνεις μάλλον ή πού μπορείς να πας. Δημήτρη, αν θυμάμαι καλά, όταν κουβεντιάζαμε κατηδίαν κάποτε σε άσχετη φάση, ότι εν πάση περιπτώσει και στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης πήρε πολλές δεκαετίες μέχρι ο ελληνικός πληθυσμός να σχηματίζει ελληνική συνείδηση και να προχωρήσει στην παλινηγενεσία και το καθεξής. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Καλά θυμάμαι. Κοίτα να δεις, η ταυτότητα του ελληνισμού πέρασε πολλές διακυμάνσεις. Και το πρόβλημα είναι ότι κατά κύριο λόγο οι λόγοι και οι μορφωμένοι που θεωρούσαν ότι είναι απόγονοι των αρχαίων και διατηρούν την αρχαία γραμματεία, ήταν ελαχιστότατη. Ο Χωριάτης που δούλευε δούλος στο κάθε τσιφλικά του χωράφι, την εποχή της τουρκοκρατίας δεν είναι ένα θέμα τι ταυτότητα είχε. Στην καλύτερη, το τοπικό χωριό. Ποιος τόπος είχε μία ταυτότητα παραπάνω, χωρίς να μιλάμε για τους μορφωμένους, για αυτούς που είχαν την οικονομική επιφάνεια για να έχουν μία μόρφωση. Τα άγραφα. Γιατί τα άγραφα? Γιατί στα άγραφα, στις Οθωμανικές λίστες ήταν άγραφα. Δεν πατούσε ο Τούρκος εκεί πέρα να μαζέψει φόρο, γιατί συνήθως θα στέλνανε πίσω με τα κομμένα κεφάλια των φοροεισπρακτόρων. Ενδεχομένως και τα κομμένα κεφάλια κάποιου αποσπάσματος γενιτσαρέων που στάλθηκαν μαζί. Και έτσι λοιπόν οι κοινότητες στα άγραφα, που ήταν ορεινές κοινότητες κατά κύριο λόγο, αλλά και μοναστήρια, τα οποία μάζευαν ακτήμονες και τους δίνανε τις μοναστικές γέες και τις καλλιεργούσαν και δημιουργούσαν έτσι κοινότητες, ένα βουνό και ένα μοναστήρι, και ξαφνικά γεμίζει ο τόπος χωριά. Και σε αυτές τις κοινότητες είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Μαθαίναν να γράφουν και να διαβάζουν. Δεν είχαν ούτε πασά, ούτε τσιφλικά, ούτε φαναριώτη στην κεφάλα τους. Μαθαίναν να γράφουν και να διαβάζουν. Και έτσι έχουμε το πολύ ιδιαίτερο, οι καταγόμενοι από τα άγραφα να είναι σε θέση να ξέρουν το γενεολογικό τους δέντρο για αιώνες πίσω. Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, από οπουδήποτε αλλού και αν κρατάει σκούφια τους, είναι θέμα αν έχει διατηρηθεί στη μνήμη κάθε οικογένειας ξεχωριστά μια πορεία 150 χρόνια και πλέον πίσω. Και πολλά λέω. Για τους περισσότερους ίσως. Τι λες, σωστά Τάσο? Εδώ βεβαίως Δημήτρη, μέχρι εδώ σωστά, και μάλλον να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε περί ανωτερότητας, απλά αναφέρουμε ποια ήταν η κατάσταση και ποιες ήταν οι αιτίες και ποιες συνέπειες της τουρκοκρατίας. Δεν λέμε ότι οι άνθρωποι στα άγραφα ήταν ανώτεροι όλων ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μιλάμε από αυτού, έτσι, ας πούμε, σαν διευκρίνηση. Και κάτι το οποίο, όπως είπες, υπάρχει, ας πούμε, θέμα, ας πούμε, κατά πόσο πια οι όρες οικογένειες πόσο θυμούνται πίσω, είναι αυτό ότι όλα ήταν επειδή, αν θυμάται κανείς, τέλος πάντων από τις επαρχίες τουλάχιστον, από τη δεκαετία του 50 και μετά τον πόλεμο και μετά, έχουμε το, ας πούμε, και το επίπεδο καταγραφής, ακόμα και τη δεκαετία του 50, ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, παιδιά πηγαίναν και δηλωνόταν στο ληξιαρχείο 2 και 3 χρόνια αφού είχαν γεννηθεί. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν δηλωθεί με 3 ονόματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε αυτό στην πρόσφατη ιστορία μας, πριν 50 χρόνια, 60 μάλλον πλέον. Πριν από αυτό είχαμε την αποχώρηση των Οθωμανών από διάφορα μέρη στον ελλαδικό χώρο σταδιακά, οι οποίοι δεν άφησαν μια κρατική συνέχεια, δεν άφησαν, ας πούμε, κάποιον στο πόδι τους, ώστε πολλά αρχεία, πολλά πράγματα χάθηκαν, και γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, διάφορους οι οποίοι θέλουν, διεκδικούν χωράφια με χρυσόβουλα ή οτιδήποτε, γιατί υπάρχει αυτό ότι υπήρχε, όπως είπες Δημήτρη, μια απώλεια της συνέχειας εδώ πέρα, στη συνείδηση και στην κατανόηση. Οπότε όλα ήταν στο προφορικό, ήταν όλο ό,τι θυμόταν, όποιος θυμόταν τι, και να το μεταδώσει στις επόμενες γενιές, και αν είχε κάποιος και την απορία να ρωτήσει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να με έβαλε κάτω κάποιος να μου πει την ιστορία της οικογένειας. Εγώ την έμαθα πρακτικά και απλά έχοντας κάποιες απορίες. Όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, ο τάδε, είμαστε συγγενείς με αυτόν. Σε αυτό το στυλ. Και έτσι, ας πούμε, έχω μια εικόνα μερικών αιώνων. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καθαρά τυχαίο. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, σχεδιασμού, να το πούμε έτσι. Οπότε, αυτό το περιβάλλον, με άλλα λόγια, σε αυτό το περιβάλλον μπαίνει στη διαδικασία και μορφοποιείς ταυτότητας του ελληνικού λαού. Και παίζει ρόλο και η γεωγραφία. Διάφορες συγκυρίες, έτσι, η πολιτική, όπως μας εξήγησε ο Δημήτρης, το ότι δεν ήταν γραμμένοι στα κοιτάπια των Τούρκων, η οικονομία, το ότι μπόρεσαν να διαμορφώσουν κάποιο οικονομικό επίπεδο, γιατί ήταν αυτόνομοι, τέλος πάντων, είχαν αυτοδιάθεση, και η γεωγραφία τους. Ορεινές κοινότητες, και μάλιστα στην καρδιά της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος ήταν πολύ μακριά από τις βάσεις και τα αρχηγεία των Τούρκων. Γενικά υπήρχε λίγο στρατός στην Πελοπόννησο και δεν είναι τυχαίο ότι από εκεί ξεκίνησε. Λίγο στρατός κατοχής Οθωμανών και δεν είναι τυχαίο ότι από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση, γιατί παράλληλα κινήματα και εξεγέρσεις που είχαν γίνει πιο βόρεια στην Ελλάδα, όπως στη Χαλκιδική παράδειγμα, είχαν πνιγεί στο αίμα, ήταν πολύ κοντύτερα, πολύ πιο κοντά στα στρατιωτικά κέντρα των Τούρκων. Και φυσικά δεν θα ξεκινούσε η Επανάσταση από την Κωνσταντινούπολη, έτσι. Μισό λεπτό. Εδώ να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Εγώ ξεκίνησα να μιλάω για τα άγραφα, γιατί στα άγραφα ουσιαστικά ήταν η ελεύθερη Ελλάδα της εποχής. Η ελεύθερη Ελλάδα. Δεν πάταγε ο Τούρκος, απλά. Και όλος μη τυχαία έχεις μεγάλο βαθμό γραμματοσύνης εκεί πέρα. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, την κατεχόμενη από τον Τούρκο, η γραμματοσύνη περιορίζεται σε πάρα πολύ λίγο, και να είναι καλά και το κρυφό σχολείο. Δηλαδή, να είναι καλά ο κάθε παπάς όταν με έναν αγνωστάρι έβαζε κάτω 5 παιδιά για να τα μάθει να διαβάζουν τις προσευχές τους. Αυτό. Όσον αφορά το ξεκίνημα της Επανάστασης, δεν ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Από κάπου αλλού ξεκίνησε. Θυμάται κανείς να μου πει παιδιά στην τάξη, να δω χέρια. Παιδιά, γελάστε εδώ, αν θέλετε. Βεβαίως, όχι. Ναι, αδιάβαστη. Παρακαλώ. Πού άρχισε η Επανάσταση? Παιδιά, χωρίς πλάκα. Τον Υψηλάντη να μπουκάρει στη Μολδαβία και στη Βλαχία, εκεί πάνω, το Φλεβάρι του 1821, τον διδαχτήκαμε καθόλου στο σχολείο. Ναι, αλλά το διδαχτήκαμε ως αποτυχημένη απόπειρα, κάπως, ας πούμε, ήταν στην ουσία πιο πολύ για δημόσιες σχέσεις παρά πουσιώδης. Ναι, ερώτηση. Άμα είναι να ξεκινήσεις την επανάστασή σου, την ξεκινάς από κάπου που υπάρχει περίπτωση να πιάσει φωτιά, ή από κάπου που δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει φωτιά? Δεν ήταν κανένας τρελός ο Υψηλάντης όταν μπήκε στην Ρουμανία. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ποια είναι η Ρουμανία της εποχής. Η Ρουμανία ιστορικά είναι 3 πριγκιπάτα: Μολδαβία, Βλαχία, Τρανσιλβανία. Σε αυτή τη φάση την Τρανσιλβανία την έχουν οι Αυστριακοί, Αψούργοι αυτοκράτορες, και τη Μολδαβία και τη Βλαχία είναι αυτόνομα πριγκιπάτα υπό τον Τούρκο, που από κάποιες δεκαετίες πριν αποφασίζουν ποιον θα βάλουν διοικητή οι Τούρκοι, αλλά να έχει και την έγκριση των Ρώσων. Γι' αυτό έτσι κατέληξαν αυτές οι περιοχές να έχουν τοπικούς ηγεμόνες, φαναριώτες ελληνόφωνους. Όχι Έλληνες, ελληνόφωνους. Δεύτερον, η φιλική εταιρεία δεν είχε κατά νου κάτι Έλληνες όπως τους εννοούμε σήμερα. Η φιλική εταιρεία είχε κατά νου της κάποιους ενδυνάμει Έλληνες από 5-6 διαφορετικά γέννη. Βούργαρους, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρωμιούς, Κουτουλουπού. Άνθρωποι από όλες τις καταβολές αυτών των Βαλκάνιων λαών μετήχανε στη φιλική εταιρεία. Και οι Ρουμάνοι ήταν έτοιμοι να ξεσηκωθούν και ξεσηκώθηκαν όταν μπήκε ο Υψηλάντης με τις δυνάμεις του. Και επίσης οι πρώτες μούρες των εξεγερμένων Ρουμάνων ήταν με τον Υψηλάντη και προδόθηκαν από κοινού από τους φαναριώτες στον εχθρό. Για να μην ξεχνόμαστε. Γιατί τους φαναριώτες? Γιατί ο φαναριώτης, γιατί ζει στο φανάρι? Γιατί εκεί πέρα έστησε τη συνοικία που δεν κάηκε. Το όνομα της συνοικίας που σημαίνει φανάρι, φωτιά, πυρσός, είναι η μόνη συνοικία που δεν κάηκε. Οπότε εδώ θα εγκαταστήσω τους προδότες, τα ντόπια τομάρια με τα οποία θα μου κάνουν τη δουλειά. Όταν ο φαναριώτης ζει ζωή και κότα, όταν ο φαναριώτης κατέχει τις υψηλότερες θέσεις στη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και με πολλά προνόμια. Τρελός είναι να επαναστατήσει και αηδίες? Όχι. Θα κάθεται και θα λέει στο Ρωμιό που θέλει να επαναστατήσει: άσε, θα εξελινίσουμε το Οθωμανικό κράτος εκ των έσω. Ποιος ξέρει, ίσως και να το εκχριστιανίσουμε. Άσε, να μην πάρουμε τα όπλα. Ναι, μόνο που αυτή η ιστορία συνέχιζε επί 4 αιώνες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Είχε κάθε λόγο να ξεκινήσει από εκεί πάνω η Επανάσταση, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που πολέμησαν για την Επανάσταση σε εκείνο τον τόπο ήταν κουτσόβλαχοι και εν γέννη Ρουμάνοι και όχι ελληνόφωνοι Ρωμοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μας δένει η ιστορία μας με τους άλλους Βαλκάνιους πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Και δεν σταμάτησε εκεί πέρα ο ξένος, ο μη ελληνόφων παράγων της Επανάστασης. Μεταξύ των τμήματων που είχαν μαζευτεί κάτω στην Καλαμάτα για να καταλήξουν λίγο αργότερα να πολιορκούν την Τρίπολη, είχαν και Αλβανούς, είχαν και Βουλγάρους, παρακαλώ. Αλλά βεβαίως αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κοινώς όλα τα Βαλκάνια θέλανε να αποδιώξουν τον τουρκικό ζυγό. Από το Βυράχιο μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όλες αυτές οι περιοχές, από Αλβανούς, από Βλάχους, από όλα αυτά, Βούλγαρους, θέλανε, ήταν έτοιμοι, ήταν όριμο το έδαφος να ξεσηκωθούν και να διώξουν τον τουρκικό ζυγό μαζί με τους φαναριώδες που ήταν. Σουμπουλιά, για να μην νομίζει κανείς ότι λέμε μπουρδες, ας διαβάσει για να μην του πω να πιάσεις ούτε του Σπυρίδωνα Τρικούπη, ούτε τα απομνημονεύματα των αγωνιστών, ούτε τίποτα τέτοιο. Ας πιάσει το θούριο του Ρήγα, ειδικά σε μια αποστροφή που λέει και Έλληνες και Σέρβοι και Βούργαροι και Τούρκοι και τέλος πάντων αναφέρει όλες τις φάρες και τα γέννη της Βαλκανικής, για να σου πει όλα αυτά είναι ένα γένος που οφείλει να γίνει ένας λαός εκ πολλών γενεών. Και όταν λέει όλοι αυτοί οι λαοί συν τους Τούρκους μαζί να ξεσηκωθούν, ενάντια σε ποιους? Στους Τούρκους? Όχι. Στο Σουλτάνο και στο καθεστώς τους και όποιον εξυπηρετεί αυτό το καθεστώς. Ξαφνικά γίνεται πολύ εύκολο να καταλάβεις ποιος είναι ο εχθρός. Σωστά? Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για την ταυτότητα των Ελλήνων, ήταν η ταυτότητα αυτή που πρέπει να διαβάσεις κείμενα της εποχής για να καταλάβεις ότι ο Έλληνας ή ζούσε μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει και απλά υπήρχε. Έτσι, ένας δούλος χωρίς ο προορισμός στη ζωή του. Απλά να επιβιώνει. Υπό τον δυνάστη. Τίποτα άλλο. Και συνήθως αυτοί που ξαφνικά άρχισαν να δουλεύει το μυαλό τους ήταν αυτοί που φεύγαν έξω. Ο Κολοκοτρώνης έμαθε να διαβάζει και έπιασε 2 βιβλία. Μια Αγία Γραφή και ένα βιβλίο ιστορίας. Εννοείται. Στα 40 κάτι του, πρόσφυγας στα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα, όπου είχε καταφύγει μετά από το πετσόκομα της Ξυλευτουριάς στο Πελοπόννησο, νομίζω στα 1807 έως 12, που πέφταν κεφάλια. Μιλάμε τώρα εποχές Κατσαντώνη, τι λες τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Και άρχισε να διαβάζει ο άνθρωπος και άρχισε να λέει, όπως θα διαβάσει κανείς και στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, εκεί κατάλαβα ότι δεν είμαστε φέρτοι σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε από γένος παλιό και άρχισαμε να αναζητούμε τη γνώση των γραμματιζούμενων, οι οποίοι μας βάλαν κάτω και μας είπαν ιστορίες για κάτι περίεργους τύπους που ζήσαν πριν πολύ καιρό, για κάποιον Περικλή, για κάποιον Θεμιστοκλή, για κάποιον Μεγαλέξανδρο, τι είναι όλοι αυτοί οι φίλοι. Και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε και να λέει στο απλοϊκό ύφος των απομνημονευμάτων του ο γέρος, τι ζωή κάναν αυτοί, τι ζωή κάναμε εμείς, και αποφασίσαμε να ξεσηκωθούμε. Δηλαδή κάνανε τη σύγκριση με αυτά που γράφανε στα βιβλία. Και άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι η ζωή που ζουν δεν τους αρμόζει. Και κυρίως αυτός ο τόπος είναι δικός τους. Κρατάνε από γένος παλιό. Και προσθέτει βεβαίως προς το τέλος των απομνημονευμάτων του ο γέρος τη μεγάλη αξία που είχε το ότι ξαφνικά άρχισε να ασχολείται ο Έλληνας με την ιστορία του. Και βεβαίως λέει σε άλλο σημείο ότι ήταν η επανάστασή μας που έκανε τον Έλληνα να αντιληφθεί την έννοια πατρίδα. Γιατί μέχρι χτες η πατρίδα του ήταν άνω Κολοπετινίτσα και 2 κεφαλοχώρια παραπέρα κι αν. Και πολύ λέω. Άντε 2 μέρες με το γαϊδουράκι. Πιο πέρα είναι αλλουνού ο τόπος. Και ξαφνικά γίνεται η Επανάσταση, που όποιος συμμετείχε στην Επανάσταση μπορεί να το έκανε για πολλούς λόγους, αλλά πρώτα και κύρια για πρακτικούς. Μπορώ να ζήσω, δεν μπορώ να ζήσω, οπότε τι κάνω, παίρνω τα όπλα. Τώρα που θα κατευθυνθεί η απόφασή μου να κάνω κάτι, γιατί δεν μπορώ πλέον να ζήσω και πνίγομαι από τον δυνάστη, από τους 15 δυνάστες που έχω πάνω στην κεφάλι μου, από τον Τσιφλικά, από τον Μπασά, από τον κάθε τουρκοχριστιανό, κάτσε, πού θα πήγαινε αυτό, πώς θα ζήσω, σου λέει ο άλλος. Θα σηκωθώ κι εγώ να φύγω στη Φραγκιά? Σηκωθήκαμε και φύγαμε. Πάρα πολύ στη Φραγκιά. Ο Ρήγας που ήτανε, και μια χούφτα επαναστατές μαζί του, που ήτανε, στη Βιέννη. Και ο Ρήγας δεν έγραφε μεγάλες ακαδημαϊκές έρευνες σαν τον Κοραή. Ο Ρήγας έγραφε στιχάκια. Γιατί ευελπιστούσε αυτά τα στιχάκια να πάνε στόμα με στόμα από τον αγράμματο δούλο στο κάθε τσιφλίκι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κάθεσαι να κάνεις πανεπιστημιακού επίπεδου ομιλίες για την καταβολή του νέου ελληνισμού. Σε ποιον θα τις διδάξεις? Λέω, και μάλιστα σε γλώσσα που δεν ήταν η άμεση δημοτική, το γάγαρο αυτό μέσο που είχε εκείνη την εποχή ο κόσμος. Κοίτα, μην πιάσουμε το γλωσσικό ζήτημα, γιατί πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Ας μείνουμε στα της Επανάστασης και στα της πορείας προς την Επανάσταση. Γιατί για το αν πιάσουμε το γλωσσικό ζήτημα, δεν πάμε στην Επανάσταση και στα προεπαναστατικά. Πάμε κατευθείαν στη βαβαροκρατία. Πάμε κατευθείαν στη δημιουργία της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας. Και από εκεί και πέρα στα καθέκαστα. Ναι, δεν είναι αυτό το. Ότι ο Ρήγας ήταν πιο άμεσος και αυτό που όντως είχε στο μυαλό του, αυτό ήταν που έφερε και αποτελέσματα. Άμεση επικοινωνία, άμεσο μήνυμα, απλό, κατανοητό, το καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Και όχι τα κατεβατά με μια υβριδική γλώσσα, τέλος πάντων. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης είχαν ή ζήσει έξω ή και πολεμήσει έξω. Ο Κολοκοτρώνης μαζί με πολλούς άλλους υπηρέτησαν σε δύο συντάγματα ελληνικού πεζικού που φτιάξαν οι Εγγλέζοι στα Επτάνησα, χώρια της τοπικής δυνάμεις πολακτοφυλακής. Ο Νικηταράς, οι Υψηλάντιδες και ένα σωρό άλλοι είχαν υπηρετήσει στο Ρώσικο στρατό. Επίσης άλλοι είχαν υπηρετήσει στον Αυστριακό και στο Γαλλικό στρατό. Όλοι αυτοί είχαν δει τα πάντα όλα. Εποχή του Ναπολέοντα, εποχή επαναστάσεων, εποχή των ιδεωδών της Γαλλικής Επανάστασης που μεταδίδονται σαν πυρκαγιά δεξιά-αριστερά. Δεν μπορείς να είσαι αλόβητος σε όλα αυτά. Και πάλι ο Κολοκοτρώνης στα μνημονεύματα του, εδώ να πω, παιδιά, γκουγκλάρετε, από μνημονεύματα Κολοκοτρώνη, θα το βρείτε σε δεκάδες version στο διαδίκτυο, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το διαβάσετε, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Σουμπουλιά. Ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση από την αρχή της εκπομπής, να αναρωτηθούμε όλοι μαζί αν μπορούμε. Είχα ακούσει χρόνια πριν, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κάρολος Παπούλιας, με την αφορμή μιας εορταστικής δήλωσης που είχε κάνει την ημέρα της 25 Μαρτίου, τότε που γίνονταν οι παρελάσεις στην Ελλάδα και τότε που οι πρόεδροι της Δημοκρατίας τιμούσαν αυτήν την ημέρα και τη σημασία και το συμβολισμό της. Ο Κάρολος Παπούλας είχε δηλώσει κάτι που με έκανε πάρα πολύ να προβληματιστώ. Λέει, κάποτε οι Έλληνες κατορθώσανε το αδύνατο. Και εμένα τότε, επειδή δίδασκα σε σχολείο στην Ελλάδα και μάλιστα δίδασκα την ιστορία, προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοούσε όταν είπε ότι κατορθώσαμε το αδύνατο. Γιατί πώς μαθαίνει, ας πούμε, ένα παιδί για την Επανάσταση του 1821? Παίρνεις ένα βιβλίο, το ανοίγεις και η ιστορία τα απλοποιεί πάρα πολύ όλα, τα δίνει πάρα πολύ σχηματικά και τα εκλογικεύει. Και σου λέει ότι κάποτε οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Τούρκους. Πολύ ωραία. Το πόσο εφικτό ήταν αυτό, το τι τους έφερε σε εκείνο το σημείο, το τι προβλήματα και περιορισμούς έπρεπε να υπερκεράσουν, το ποιους είχαν να αντιμετωπίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Όλα αυτά σχεδόν αποσιωπούνται. Ίσως γιατί για να τα μάθεις πρέπει να εντρυφήσεις και να διαβάσεις λίγο παραπάνω και να κατεβάσεις και τα απομνημονεύματα και του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη που είναι πάρα πολύ ευανάγνωστα και να τα διαβάσεις. Αλλά εσένα ποια είναι η υποψή σου, γιατί νομίζεις ότι ήταν αδύνατο αυτό το κατορθώσαμε το αδύνατο τότε? Θα συμφωνούσες καταρχήν? Λοιπόν, καταρχήν ότι ήταν αδύνατο, ναι. Πάλι στον γέρο να απευθυνθούμε. Τώρα μας λένε ήρωες. Για φαντάσου να μην τα είχαμε καταφέρει. Θα λέγανε, κοίτα τους βλαμμένους που φάγαν το κεφάλι τους. Ναι. Το θέμα είναι ότι ήδη λίγα χρόνια μετά την άλωση, στα 1953, έγινε η πρώτη εξέγερση κατά του Τούρκου. Έχει κανείς το υπόψη το όνομα του κροκόδιλου Κλαβά? Όχι. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει στο γκουγκλάρι. Ήταν ο πρώτος επαναστάτης και ναι, για τα επόμενα 370, πόσα βγαίνουν ακριβώς ρε παιδιά, από τα 1353 στα 1721, όχι ακριβώς 400, λίγο λιγότερα, όλα αυτά τα χρόνια κάπου υπήρχε μια εξέγερση. Παντού υπήρχαν μονίμως εξεγέρσεις. Όταν βλέπαμε παιδιά Καραγκιόζη, να σκεφτείτε τους χαρακτήρες του Καραγκιόζη σαν τους στερεοτυπικούς χαρακτήρες του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Ο Καραγκιόζης είναι ο μέσος τυπικός ραγιάς που πασχίζει να επιβιώσει όταν τα πάντα όλα γύρω του συνομωτούν στο να μην μπορεί να επιβιώσει. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ο Χατζιαβάτης είναι ο δούλος σας, ο προσκυνών εις όλους. Ακούσατε Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, μάλλον θέλει να πει ότι ακούσατε άπαντες εις όλο τον πλανήτη, δούλος σας, δούλος προς όλους. Αυτός αντιπροσωπεύει απλά τον δούλο, γι' αυτό τον έχει πάντα παθάρις να λυγίζει τη μέση, πάντα έκομψα. Υπάρχει ο Μπαρμπαγιόργος. Ο Μπαρμπαγιόργος είναι ο κλέφτης στα βουνά. Είναι που δεν συμβιβάστηκε με να ζει υπό τον Τούρκο. Οπότε ζει όπως ζει στα βουνά, αλλά ζει χωρίς κανένα να του πατάει το τράχυλο. Οπότε είναι και αυτός που κάθε τόσο κατεβαίνει από το βουνό και σπάει στο ξύλο όποιον κατατρέχει τον Καραγκιόζη. Θυμάται κανείς? Ήταν και η μεγαλύτερη φιγούρα. Έτσι, πιο ψηλός και πιο γεροδεμένος από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Εικόνα Οδυσσέα Ανδρούτσου βασικά. Μπράβο. Το ότι γιατί φανόταν αυτό το εγχείρημα αδύνατο. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι εχθρική η διπλωματία ανά την Ευρώπη. Έχει τελειώσει η περίοδος του Ναπολέοντα, έχει εμπεδοθεί η Ιερά Συμμαχία, το κονσέρτο της Ευρώπης όπως θα γίνει κατόπιν γνωστό, και όλες οι μεγάλες δυνάμεις έχουν ένα consensus, μια συμφωνία μεταξύ τους. Κάθε επανάσταση είναι κίνδυνος θάνατος για τη δική μας εξουσία. Τελεία. Γι' αυτό και είναι απόλυτα εχθρική σε κάθε επανάσταση, μαζί και την ελληνική. Γι' αυτό και όταν ξέσπασε η ελληνική επανάσταση, οι φίλοι και εταίροι Ευρωπαίοι κάνανε Eurogroup. Συγκεκριμένα ήταν συνάντηση Eurogroup, λέω εγώ, της Ιεράς Συμμαχίας. Το ίδιο είναι. Ναι, στο Λάιμπαχ στην Αυστρία. Και ενημερώνονται ότι ξεσηκώθηκαν αυτοί οι κατσαπλιάδες εκεί πέρα. Και ποια ήταν η πρώτη πρόταση που μπήκε στο τραπέζι? Η πρώτη πρόταση που μπήκε στο τραπέζι είναι επειδή έχουμε ερωτήματα για το αν είναι σε θέση το Οθωμανικό κράτος να αντιμετωπίσει εξεγέρσεις εντός των σύνορων του, εάν πρέπει να στείλουμε στρατό να καταπνίξει την επανάσταση αυτή. Και μετά κάπου εκεί πηδιές από το παράθυρο. Είναι το πνεύμα συνεργασίας που απέρεε από την Ιερά Συμμαχία. Για να πούμε ότι η Ιερά Συμμαχία ήταν η συμφωνία μεταξύ των αυτοκρατοριών της εποχής ότι θα παραμείνουν αυτοκρατορίες και θα παραμείνουν στα σύνορα τα οποία είχαν. Κοινώς χωρίσανε την περιοχή οι άνθρωποι. Μαζεύτηκαν οι 5 πατρίες ή οι 5 αυτοκρατορίες, 3 ήταν μάλλον, 4 δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά, και χωρίσαν την περιοχή και είπανε ωραία τώρα ό,τι κάναμε, έτσι θα μείνουμε και κανένας δεν θα μας κουνήσει από τη θέση μας. Και μέσα στις αυτοκρατορίες ήταν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι υπόλοιπες ήταν, Δημήτρη? Εννοείς ποιες ήταν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής? Ναι, αυτοί που υπέγραψαν την Ιερά Συμμαχία. Αγγλία, Γαλλία, κοίτα είναι οι πυλώνες, είναι Αγγλία, Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη και Αγία Πετρούπολη. Και Βερολίνο. Πόσες μέτρησα? 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές είναι οι 5 βασικές μεγάλες δυνάμεις που κανονίζουν τα πράγματα στην Ευρώπη. Γιατί αυτές είναι οι 5 δυνάμεις που μετά την ήττα του Ναπολέοντα ξαναβάλαν κάτω την κατάσταση στην Ευρώπη. και η νέα Γαλλία της παλινόρθωσης των Βουρβώνων ήταν η Γαλλία της λευκής τρομοκρατίας, δηλαδή του απόλυτου κυνηγητού οποιοδήποτε ήταν εν δυνάμει κίνδυνος για το καθεστώς από την παλινορθωμένη μοναρχία στη χώρα. Δηλαδή έχεις μια πολύ αυτοκρατορική και πολύ επεκτατική Γαλλία, πιο επεκτατική από τον Ναπολέοντα που πολεμούσε προς όλες τις κατευθύνσεις 20 χρόνια. Για να καταλάβουμε γιατί ξαφνικά ιτήθηκε ναι μεν ο Ναπολέοντας, αλλά η νέα Γαλλία των Βουρβώνων βασιλέων είναι ξανά τα καλύτερα φιλαράκια με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να διατηρηθεί, να κρατηθεί η σταθερότητα των μεγάλων δυνάμεων. Δεν έπρεπε τίποτα να τους απειλήσει. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όσο κρατιότανε με τον τρόπο που κρατιότανε, βόλευε, γιατί οι Ευρωπαίοι είχαν τις μερκαντιλικές τους εταιρείες, κάνανε λεόντιες συμφωνίες με το Οθωμανικό καθεστώς, απομοιζούσαν το Σουλτάνο με δάνεια και ο Σουλτάνος απομοιζούσε τις μάζες των υπόδουλων για να τους πληρώνει. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς η οικονομική εκμετάλλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους Δυτικούς οδήγησε στους ξεσηκωμούς των υποδούλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σκεφτείτε το και έτσι. Και σου λέει, αν ξεσπάνε δεξιά-αριστερά επαναστάσεις, τις οποίες εμείς δεν ελέγχουμε, σημαίνει ότι χαλάει η μανέστρα. Αυτή τη στιγμή εμείς τα έχουμε καλά με το Οθωμανικό καθεστώς. Τι στο καλό μπορεί να προκύψει αν αρχίσουν επαναστάσεις δεξιά-αριστερά, δεν ξέρουμε. Έχουμε καεί και στο γιαούρτι. Και να πω κάτι για, περί επαναστάσεων που δεν έχουν καμία πιθανότητα να ξεσηκωθούν ή να καταφέρουν τίποτα εάν ξεσηκωθούν. Στα 1789 έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση. 2 χρόνια μετά, το 1791, σε ένα νησάκι στην Καραϊβική, την Ισπανιόλα, που έχουν από κοινού αυτό το νησί, είχαν μια απικία Ισπανιόλη, μια οι Γάλλοι. Είναι ο Άγιος Δομήνικος. Η Ρεπούμπλικα Ντομινικάνα είναι σήμερα σε εκείνο που ήταν η Ισπανική Απικία, και η Αϊτή είναι εκεί που ήταν το Σαντουμά, ο Άγιος Δομήνικος των Γάλλων. Ξεσηκώθηκαν αυτοί οι μαυρούκοι δούλοι, ζαχαροφυτίες με μαύρους δούλους είχαν κατά κύριο λόγο εκεί. Σχεδόν τίποτε άλλο. Και όταν λέμε σχεδόν τίποτε άλλο, την τροφή τους την εισάγανε. Γιατί ήταν τα πάντα όλα μονοκαλλιέργεια για τα προϊόντα που εξάγονταν πολυτελείας στας Ευρώπας. Και ξεσηκώθηκαν αυτοί οι μαυρούκοι και τους πήρε 12-13 έως το 1804. Πόσο πάει? 13 χρόνια αγώνα και να έχουν πέσει πάνω τους στόλοι και στρατοί Εγγλέζων, Αμερικάνων, Ισπανών και Γάλλων και μια και 2 φορές και να αποβιβάζουν 20, 30, 40 χιλιάδες στράτα κάθε φορά στο νησί και αυτοί να μην καταλαβαίνουν. Οι μαυρούκοι δούλοι που όσο αμόρφωτος ήταν ο Ραγιάς που δούλευε δούλος στου Τσιφλικά, πόσο ακόμα πιο απερίγραπτα αδύναμος πρέπει να ήταν ο μαύρος δούλος στην απικία της Καραϊβικής. Αυτός ο μαύρος δούλος λοιπόν ξεσηκώθηκε και ο δικός του αγώνας ανεξαρτησίας δεν κράτησε 9 χρόνια σαν το δικό μας, κράτησε 13. Και τυχερά. Και αντιμετώπισε όχι μία, αντιμετώπισε 1, 2, 3, 4 αυτοκρατορίες να στέλνουν στράτα και δυνάμεις εναντίον του. Και ενώ αντιμετώπιζε αυτές τις ξένες εισβολές που φαντάσου, ένα μπούγιο μαύροι δούλοι που ξεσηκώθηκαν χρησιμοποιώντας τις ματσέτες, τις χατζάρες, το χασαπομάχυρο με το οποίο κόβουν τα καλάμια, στο τέλος να δίνουν μάχες εκ παρατάξεως με διάταξη σύγχρονου στρατού και να ξεπατώνουν στρατηγούς του Ναπολέοντα και όχι μόνο. Είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή σε 13 χρόνια πολέμου. Αυτοί είχαν περισσότερες ελπίδες από εμάς. Και έτσι λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε με μια εχθρική διπλωματία και βεβαίως οι Οθωμανοί μπορεί να ήταν ευθύνοντες, αλλά είναι ακόμα η πανίσχυρη αυτοκρατορία που ξέρουμε. Γιατί το να ελέγχεις τα πάντα, από το Μαρόκο μέχρι τον Κάφκασο και από το Δούναβι μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δεν είναι λίγα. Και ήταν μόλις μέχρι πριν έναν αιώνα πριν που αυτοί οι Οθωμανοί πλακωνόντουσαν σε διεθνές επίπεδο με όλες τις δυνάμεις, ενώ χτυπιόντουσαν με τους Αυστριακούς και τους Ισπανούς, δηλαδή τους Αψβούργους, τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής, που ήταν η μία η έτερη του άλλου και οι δύο ανήκαν στους Αψβούργους από τον Κάρολο και έπειτα και για πολύ καιρό. Την ίδια στιγμή να χτυπιόνται με τους Πορτογάλους στον Ινδικό ωκεανό, να χτυπιόνται με τους Πολωνούς και τους Ρώσους στο βορρά, με τους Πέρσες εις Ανατολάς, χώρια το τι γινόταν στη Βόρεια Αφρική. Κάτσε, πόσο μεγάλη φαίνεται η Οθωμανική αυτή αυτοκρατορία και πόσο μεγάλη είναι. Και επειδή ο Οθωμανός ο Σουλτάνος έχει τον τίτλο του Χαλίφη από τα 1517, που πήρανε την Αίγυπτο και ξαφνικά πήραν γραμμή ότι όλες οι μουσουλμάνικες χώρες από δυτικά της Περσίας είναι υπό την εξουσία τους. Οπότε παίρνουμε και τον τίτλο του Χαλίφη. Αποτέλεσμα ήταν όταν στον Πρώτο Παγκόσμιο οι Εγγλέζοι μπουκάρανε με το στρατότμαν και αυτοκρατορία, υπέστησαν σοβαρές ήττες. Και δεν τις ξέρουμε πολύ. Ίσως ξέρει ο πολύς ο κόσμος την Καλύπολη. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο. Μια στρατιά μπούκαρε από την Μπάστρα, εκεί που είναι το Ιράκ, από τα νότια, και πήγε προς Βαγδάτη. Και πιάστηκαν όλοι αιχμάλωτοι όσοι δεν πέσανε νεκροί βασικά. 1916 αυτά. 15-16. Και πολλοί Ινδοί φαντάροι που ήταν μουσουλμάνοι και υπηρετούσαν τους Άγγλους αρνούνται να πολεμήσουν. Είχαν θέμα στάσης. Γιατί λέει ο Οθωμανός Σουλτάνος είναι ο οδηγός των πιστών και δεν μπορούμε να πολεμήσουμε εναντίον του. Μην καταλαβαίνουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι αυτοκρατορία. Οπότε η νορμάλ θέση της άλλης αυτοκρατορίας είναι να την βοηθάει, να διατηρηθεί το δυνατόν περισσότερο. Γιατί είναι αναγκαίο του αντίπαλου δέος. Σωστά. Και το ανατολικό ζήτημα που διδαχτήκαμε στο σχολείο ουσιαστικά τι είναι? Η προσπάθεια των Δυτικών να εξασφαλίσουν το δυνατόν περισσότερο τη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό να καπελώσουν τα απελευθερωτικά κινήματα των υπόδουλων λαών. Ή να τα καπελώσουμε είτε να τα καταστρατηγήσουμε. Ο λόγος που έγινε η ναυμαχία στον Ναβαρίνο είναι επειδή δεν κατάφεραν να μας καταστρατηγήσουν, να μας διαλύσουν ή απλά να μας αφήσουν να σβήσουμε από την ιστορία. Δεν τους βγήκε. Οπότε έπρεπε να μας καπελώσουν. Αυτό... Δεν ξέρω αν κατάφερα να απαντήσω όμως την ερώτηση που ξεκίνησε. Ναι, κατάφερες να απαντήσεις. Και αυτό ήταν σκόπιμη η ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν περνάμε μόνο τώρα δύσκολες στιγμές και δεν είναι πάντα τα πράγματα μόνο σε εμάς, δεν φέρονται μόνο σε εμάς τα χειρότερα. Δεν είναι τώρα, ας πούμε, από τις πιο χειρότερες στιγμές που έχουμε περάσει στην ιστορία μας. Δόξα τω Θεώ, στην ελληνική ιστορία έχουμε ζήσει και τον Ζενίθ και τον Αβίρ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν φτάσεις και στο πάτο του βαρελιού, έχεις και πολύ μεγάλη όση μετά. Μπορείς να δώσεις μία και να πηδήξεις πάνω. Πέρα από αυτά όμως τα όμορφα επικοινωνιακά, η πραγματικότητα είναι ότι όντως το να ξεσηκωθεί μια ομάδα, ένας πληθυσμός και να καταφέρει να παραμείνει ξεσηκωμένος και να καταφέρει να δημιουργήσει ένα αυτόνομο κράτος μέσα σε μια αυτοκρατορία αιώνων ήταν όντως αδύνατο. Και παρόλα αυτά έγινε. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας και δεν μας δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να παραδίνουμε τόσο εύκολα όλα αυτά που αποκτήθηκαν με τόσες μεγάλες θυσίες και πολύ πόνο και πολύ εκμετάλλευση από όλες τις πλευρές. Αν παρατηρήσουμε την αποαπικιοποίηση, αποαυτοκρατοριοποίηση και εθνογένεση πολλών χωρών ανά τον πλανήτη, θα παρατηρήσουμε ότι πολλές φάρες γίναν μία, το οποίο μπορείς να το παρατηρήσεις και στις πιο γιγάντιες χώρες ειδικά. Δηλαδή σκέφτομαι Ινδία, Κίνα, Ινδονησία, Φιλιππίνες. Οι δύο μικρότερες έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια κόσμο, οι δύο μεγαλύτερες πάνω από 1 δις. Μπορεί να μην ξέρει κανείς πολλές λεπτομέρειες για αυτές τις χώρες, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι κάθε μία από αυτές αποτελείται από πολλούς λαούς, πολλών διαφορετικών καταβολών και πολλών ομιλόμενων μητρικών γλωσσών. Για φανταστείτε αυτό να έχει επιτευχθεί στην περίπτωση της φιλικής εταιρείας και σήμερα το δικό μας κράτος να είναι μια βαλκανική χερσόνησος ολάκερη, με όλους αυτούς τους λαούς πολλών γενεών να δηλώνουν Έλληνες ως μια ταυτότητα κοινή. Βεβαίως αυτό δεν επρόκειτο να γίνει, γιατί έπρεπε να διαλυθεί στη γέννησή της αυτή η ιδέα, γιατί θα πήγαινε πολύ μακριά η βαλίτσα, και δυστυχώς οι πρωτοπόροι της τους έφαγε μαρμάγκα, ξεκινώντας με τον Υψηλάντη, ο οποίος σάπισε σε μια αυστριακή φυλακή προδομένος από τους φίλτατους εταίρους του καθεστώτος του Οθωμανού φαναριώτες. Λοιπόν, με άλλα λόγια, στην ουσία, αν δεν κάνεις να παραβάλει το τότε με το σήμερα, τι έχουμε? Στιγμή οικονομική κατοχή. Ωραία. Έχεις μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει φύγει στο εξωτερικό. Ωραία. Έχεις μια ελίτ οικονομική, ακαδημαϊκή, όπως θέλει κανείς να την πει, η οποία είναι άμεσα τα συμφέροντά της είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους επικυρίαρχους της χώρας, του χώρου μάλλον, γιατί η Ελλάδα πλέον θεωρείται χώρος. Είναι αυτή που ο εθνικός ποιητής ο Σολωμός έλεγε η γραμματιζούμενη του γένους. Δυστυχώς τότε τουλάχιστον ήταν. Η ελίτ. Μπράβο, τουλάχιστον τότε ήταν. Τώρα αυτούς που έχουμε για γραμματιζούμενους είναι τέλος πάντων. Οπότε απλά... Έχεις και μια Ευρώπη η οποία εκμεταλλεύεται το αντίστοιχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Βέβαια. Και δεν θα επιβάλλει ποτέ κυρώσεις στην Τουρκία. Έτσι για να το φέρουμε στα τωρινά. Εντάξει, αυτό ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για την... και το ποιος είναι ο Τούρκος, ο απέναντι, όχι, για δύο πρακτικούς λόγους. Διότι, όπως το αναφέραμε και εμείς εδώ και όπως μας διδάσκεται στα σχολικά βιβλία, μιλάνε για η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι η τουρκοκρατία και απέναντί μας είναι Τούρκοι. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα δεν υπάρχει άμεση συνέχεια και αντιστοιχεία. Δηλαδή, αυτός που είναι σήμερα Τούρκος, που θεωρώ ότι είναι αυτό το Τούρκο, είναι πολύ σχετικά πρόσφατη, ας πούμε, έκφανση μια εθνικής ταυτότητας. Για κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε να κάνουμε μια εκπομπή πάνω σε αυτό. Η οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, ή αν προτιμάς, ούτε η δικιά μας ολοκληρώθηκε, αλλά η δικιά τους είναι σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο από τη δική μας. Ωραία. Αυτό σαν σχόλιο, έτσι, για να προειδεάσουμε τους ακροατές μας. Δεν φταίνει οι ίδιοι. Το κράτος που τους έφτιαξε ο Κεμάλ φταίει, και ό,τι εξέλιξη είχε ο τόπος τους έκτοτε. Για συνέχεια. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι για να προειδεάσουμε τους ακροατές μας. Απλά έχουμε, δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτή η κουβέντα, δηλαδή ποιος είναι ο απέναντι, που τέλος πάντων ποιες είναι ή δεν είναι οι διαφορές μας. Ποιος πλέον κοντεύει 80 εκατομμύρια, δεν ξέρω, τα έχει πατήσει. Μπορεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο σήμερα, στο δικό μας σήμερα, στο δικό μας παρόν, έχουμε πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, η κατάσταση είναι ίδια. Έχει πολλές ομοιότητες και δεν μπορεί ο φερόμενος ως Έλληνας πρωθυπουργός να μιλάει για νατιβισμό. Δεν είναι ότι βρεθήκαμε τυχαία από όπου προέρχεται ο καθένας στην Ελλάδα, δεν βρεθήκαμε εκεί τυχαία. Ήρθαμε από κάπου. Αυτό είπε ο Κολοκοτρώνης που τον έφερα προλίγου. Δεν είμαστε φερτοί. Δεν είμαστε φερτοί. Είμαστε από γένους παλιό. Αυτοχθονισμό, ετερόχθονες και αυτόχθονες μου θύμισε. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιος, αν θέλει να υπερβάλλει σε αυτό και για να γελιοποιήσει το επιχείρημα, μπορεί να πει ότι όλοι προερχόμαστε από την Αφρική. Εντάξει, ναι, ωραία, εντάξει. Και φύγαμε από την Αφρική πριν 100.000 χρόνια. Δεν μιλάμε για αυτό, παιδιά. Δεν μιλάμε για κοινής πληθυσμού αναχιλιετηρίδας. Δεν μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για απτή ζώσα ιστορία και όχι για πολυθώματα. Οπότε μην όταν λέμε ότι δεν είμαστε φερτοί, δεν είμαστε φερτοί με την έννοια ότι... Τα τελευταία 10.000 χρόνια. Ναι, Εντάξει. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι κάποιος μπορεί να σου πει είναι 10.000 χρόνια, τα υπόλοιπα 90 τι κάναμε. Κοίτα, τα τελευταία 200 εμάς μας αφορούν. Και είναι αυτά που μετράνε και πάντα και περισσότερο από όλα τα προηγηθέντα. Ας μείνουμε σε αυτά. Ας μείνουμε σε αυτά και καλό είναι αυτό κάποιοι αριστερίζοντες ή αριστεροί ή τέλος πάντων που τέλος πάντων πάμε από την ελληνιστική, ξεπερνάμε την πηδάμε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, περνάμε το Βυζάντιο, τα περνάμε όλα αυτά και ξαφνικά βρισκόμαστε με το ψυχάρι στη δημοτική. Όλα αυτά δηλαδή ξεχνάνε ας πούμε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας έτσι επειδή δεν μας αρέσει αυτό. Όχι, όχι, προς Θεού. Όταν είπα εγώ πριν να κρατήσουμε τα προηγούμενα 200 χρόνια, δεν εννοώ να μην λαμβάνουμε υπόψη όλη την πορεία της ιστορίας. Κάθε άλλο. Αλλά τα ιδιοποιεί αυτά που νιώθουμε στο πετσί μας, γιατί αφοράν τις γενναίες παππούδων, προπαππούδων και όχι πολύ πιο πίσω. Ναι, είναι οι δύο τελευταίοι αιώνες, παιδιά. Και όταν κάποιος μου μιλάει και το πιάνει το πατριωτικό του μένος, ρε εσύ είδα τους 300 με τον Λεωνάιντα στο σινεμά. Ναι ρε, και πώς ένιωσες? Ότι ό,τι και να ρίξουν εναντίον μας θα τους κρατήσουμε. Τρία πουλάκια κάθονταν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο άτομο ήθελα να του πω, αλλά κρατήθηκα. Εν τω μεταξύ σου έχουν ρίξει τα πάντα. Το μόνο που δεν σου έχει έρθει ακόμα στο κεφάλι, αλλά είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν σε χτυπήσει, είναι το kitchen sink, ο νεροχύτης της κουζίνας. Στο στείλαν και αυτό. Οπότε το να περηφανεύεσαι και να σε πιάνει πατριωτικό σθένος για κάποτε που όντως ό,τι και να σου ρίχναν δεν καταλάβαινες. Ναι, εμένα με ανακατεύει. Αλλά με ανακατεύει και ακόμα περισσότερο όποιος ισοπεδώνει την ιστορική κληρονομιά ενός τόπου και ενός λαού. Και η ισοπαίδωση δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τα αρχαία χρόνια, αλλά όσο έχει μεγάλη σημασία για τα τελευταία 200 χρόνια, άντε 300, θες 500, αλλά όχι πιο πίσω. Τα χρόνια που έχουν σχηματοποιήσει το παρόν μας πιο άμεσα απ' όλα. Σε αυτά πρέπει να επικεντρώνουμε. Τάσο. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, και έχεις δίκιο που έκανες την επισήμωση νωρίτερα. Απλά αυτό λέμε ότι επειδή η ζώσα ιστορία μας, όπως είπες, είναι 200-300, το πολύ 500, βάλε μετά την άλλη να το βάλουμε έτσι χοντρικά, αν θέλει κανείς να βάλει ένα σημείο εδώ ότι κάπου ότι για ποιο χρονικό σημείο μιλάμε, μετά την άλλη να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό, στου οποίου θα επανέλθουμε κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε την κουβέντα για την ταυτότητα του γείτονα απέναντι. Λοιπόν, οπότε, καλό είναι και να μελετήσουμε όλοι μας, βασικά σαν προτροπή, και να μελετήσουμε όλοι μας το τι συνέβη, γιατί συνέβη. Και πάνω και πριν απ' όλα ότι η κατάσταση στην οποία έχει έρθει αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός έχει ξαναέρθει στο παρελθόν του, δεν είναι καινούρια. Απλά και επίσης, ας πούμε, εγώ προσωπικά εδώ πέρα μπορώ να πω, είχα ας πούμε, καμιά ιδιοληψία κάποτε ότι ο νεοέλληνας είναι το χειρότερο είδος, η χειρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει ο ελληνισμός τα τελευταία μερικά χιλιάδες χρόνια, αλλά διαπιστώνω, διαβάζω. Μακάρι να έχεις άδικο. Ναι, αλλά από την άλλη όμως διαβάζω αυτό, ήθελα να πω ότι στην καθημερινότητά μας, ναι, έτσι είναι, ίσως να είναι έτσι, αλλά και στο παρελθόν και στην εποχή του 1921, προεπαναστατικά, που πήρε πολύ καιρό να ξεσηκωθεί ο κόσμος και αυτό που λέμε για τον καναπέ τώρα, στη σημερινή εποχή. Ίσως η μεγαλύτερη διαφορά του τότε με του σήμερα, τότε υπήρχαν πολύ λιγότερες ανάσες, οπότε ο άλλος δεν είχε να χάσει και πολλά πράγματα. Είχε να χάσει πολλά και τη ζωή του βασικά, αλλά και από θέμα ανέσεων δεν είχε πολλά πράγματα να χάσει. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η μεγάλη διαφορά που έχουμε είναι ότι θεωρούμε, τέλος πάντων, η ζωή που ζούμε για τους χυψηλόγους, ότι έχουμε πολλές ανέσεις, ότι είναι άνετη, ότι υπάρχει μια σχετική ευκολία. Και ίσως, ας πούμε, και εδώ να υπάρχει, και εδώ να επικεντρώνεται το ότι αυτό που λένε γιατί δυσκώνεται ο άλλος στον καναπέ. Ίσως να είναι αυτό. Ίσως εδώ πέρα, αυτό ίσως που λέμε. Ίσως γιατί δεν το έχουν κατάσχει ακόμα τον καναπέ. Έτσι ακριβώς. Έχει να χάσει περισσότερο, να το πούμε έτσι, αλλά κάποια στιγμή θα τα χάσει. Όπως τότε, όπως είπε ο Δημήτρη, ο άλλος έπαιρνε τα όπλα για πρακτικούς λόγους, γιατί πολύ απλά είχε χάσει τα πάντα και δεν μπορούσε να επιβιώσει διαφορετικά. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά η ιστορία μας δείχνει ότι αν δεν κάνεις κάτι νωρί, δηλαδή αν δεν προλάβεις τις καταστάσεις, οι εξελίξεις, αν το πλήρωμα του χρόνου θα φέρει τις εξελίξεις οι οποίες δρομολογούνται εν αγνία σου ή τέλος πάντων υπό την ανοχή σου. Οπότε και αυτό πάλι ίσως καλό να κρατήσουμε. Δηλαδή ότι αν πρόκειται να γίνει κάτι και δεν επέμβεις, αυτό θα γίνει. Δεν πρόκειται να σε γλιτώσει τίποτα. Ούτε η θεία πρόνοια, ούτε η η Ελοχήμ Νεφελήμ βλέπει, ας πούμε, ότι πουλάγε ο Λιακόπουλος τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται, παιδιά, να μας γλιτώσει κανείς από αυτούς και επίσης ούτε κάποιο ξανθόν γένος και όλα αυτά. Αλλά ούτε και οι υποχωρήσεις συνεχώς σε απαιτήσεις εχθρικές απαιτήσεις, έτσι. Ότι είναι, η ιστορία θα έρθει και θα σου θυμίσει πώς πρέπει να ζει ένας ελεύθερος άνθρωπος. Όπως θύμισε και στον Κολοκοτρώνη που έτυχε να διαβάσει κάποια βιβλία. Την εποχή. Άρα για αυτά τα βιβλία υπάρχουν σήμερα. Να κάνουμε και εμείς τον παραλληλισμό. Σουμπουλιά, εμείς, επειδή είπε ο Τάσος για το ξαθόδιο γένος, εμείς είχαμε να λέμε στον Έλληνα που δεν ήθελε να εξεγερθεί, για να τον πείσεις να εξεγερθεί, έχουμε και το ξανθόν γένος να μας βοηθήσει. Οι μαυρούκοι που ανέφερα από την ΑΕΤ είχαν κανένα ξανθούλη να έχουν να τους βοηθήσει. Και αυτή, τέλος πάντων, όταν ήρθε η ώρα που κάναμε εμείς την πρώτη εθνοσυνέλευση του 1821-22, στείλανε χαιρετισμό στην ελληνική εθνοσυνέλευση. Και είναι επίσης, όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη χώρα στον πλανήτη που αναγνώρισε επισήμως ως χώρα επί του χάρτη τη μαχωμένη Ελλάδα. Και ο ξανθό γένος. Έτσι. Θέλω να πω... συμμάχους θα βρεις σε αυτούς που έχουν περάσει ανάλογα με σένα. Και όλος τυχαίως, καμιά αυτοκρατορία δεν έχει περάσει αυτά που έχεις περάσει εσύ. Και δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που η Τουρκία είναι πιο ισχυρή, εννοείται ότι και εσείς οι Γιουσουφάκη, εννοείται ότι με την Τουρκία θα κάνουν ό,τι θέλει και εσένα θα σε βαράνε όσο ανέχεσαι. Εάν, δεν χρειάζεται η όρη να είναι αντεστραμμένη. Εσύ μόνο να πάψεις να είσαι Γιουσουφάκη. Και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις ήθελα να κλείσουμε την απόψινή κουβέντα, παιδιά. Από τον ομιλόν Τάσο, καληνύχτα σας και ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Δημήτρη. Καληνύχτα, καλή ελευθεριά και εκτός από το πνεύμα του μετώπου, κρατήστε ζωντανό και το πνεύμα του 21. Σουμπουλιά. Καληνύχτα σας και μάλιστα επ' ευκαιρίας χρόνια πολλά για την 25η Μαρτίου. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Κάπου Εκεί Έξω. Καλό σας βράδυ.